Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλησπέρα σας. Έχει ξεκινήσει μόλις η ραδιοφωνική μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη, Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο. Καλησπέρα Τάσο, αλλά... Καλησπέρα. Αλλά... Και Βασίλειο Χατζινάκο. Και έχουμε και Βασίλη Χατζινάκο να τον καλησπερίσουμε. Έλα Βασίλη, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι έγινε ρε φίλε? Πώς το καταφέρατε ρε φίλε, πάλι θα μας γεμίσουν copyright να πούμε στο YouTube? Τι κάνατε πάλι? Εντάξει μωρέ, άσε λίγο να παίξουμε τώρα, γιατί την άλλη δεν την ανέβασε, μια χαρά ήτανε η εκπομπή. Θα μας... Τι ρε φίλε, με έχετε κοκκινήσει το κανάλι να πούμε, τι θα πράγμα τον να βγάλω, θα βάλω τα no copyright. Μπράβο να πούμε. Λοιπόν, καταρχήν μιλάς ρε με hash free, ή πώς δεν σε ακούγεσαι υπογείος? Υπογείος. Ναι. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Σαν από πηγάδι λίγο καλύτερα τώρα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Βασίλη, να σε καλησπέρισουμε. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Έχει καλή σχέση με τα υπόγεια ο Βασίλη, θα φανταστώ έτσι. Να έχει, τι έχει καλή σχέση μετά? Με τα υπόγεια. Θα μας το απαντήσει ο ίδιος, αν έχει καλή σχέση με τα υπόγεια ή όχι. Εδώ πέρα είναι. Για μιλά λίγο, Βασίλη, να σε κεντράρουμε λίγο έτσι. Πώς ακούγεσαι? Είμαι εντάξει. Τώρα είσαι πολύ καλύτερα, βέβαια. Κούκλος. Δεν το συζητάμε, Καταρχήν να σου πω. Τέλεια. Έτσι, για να μην έτσι κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας, να πω ότι κατά την απουσία σου είχαμε πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι, και στον αέρα οι φίλοι ρωτούσαν, διότι κάποια πράγματα έτσι μπορεί να παρεμπερνεύτηκαν κάποιοι, να σκέφτηκαν κάποια άλλα πράγματα. Δώσε μας μια σύνδρομη, σε παρακαλώ πολύ, γιατί εμείς ό,τι και να λέμε είναι διαφορετικά, και άλλο είναι να το λες εσύ και άλλο είναι να το λέμε εμείς. Έτσι, και εγώ ή ο Τάσος. Λοιπόν, σε ακούμε. Εντάξει, χρειάστηκε να λείψουμε αρκετές μέρες κάτω στην Αθήνα για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Για το παιχνίδι, το τηλεπαιχνίδι που συμμετείχα. Mm-hmm. Οπότε ελπίζω όταν έρθει η ώρα να το δούμε παρεούλα, να πούμε. Θα κανονίσουμε να το δούμε παρεούλα όταν έρθει η ώρα. Έπαιξες να πούμε. Έχει να σχολιάσουμε και όλα παρέα. Αυτό θα γίνει χαμός, Έπαιξες, Βασίλη. Τώρα, ποια μάτς τώρα, εκείνο θα είναι σχολιασμός τώρα. Επειδή μας είπες ότι έπαιξες, αλλά δεν μας αποκάλυψες ούτε τι κέρδισες, ούτε το οτιδήποτε άλλο, έτσι. Θα έχει... Και που το είπα, πολύ είναι, γιατί θα μας βάλουν χέρι και από την παραγωγή και θα έχουν και δίκιο. Όχι. Στον τίλος. Ξέρεις, εκεί δεν είναι, Θεσσαλονίκη, ούτε, ξέρεις να πούμε, εκεί πέρα... Κόβουν κεφάλια εκεί. Άμα δεν είσαι σωστός, και καλά κάνουν. Επαγγελματίες είναι. Έτσι πρέπει και έτσι είναι το λογικό και το σωστό. Ωραία. Θα περιμένουμε. Έτσι. Τότε θα, σε κάποια στιγμή λογικά θα σε ειδοποιήσουν και πότε θα προβληθεί το επεισόδιο σου. Έτσι, δεν κάπως έτσι νομίζω. Έτσι γίνεται. Οπότε έτσι. Θα μας το πεις για να κανονίσουμε να έρθουμε να το δούμε έτσι παρέα, και θα έχει πραγματικά γέλιο να λέμε τι, να σχολιάσουμε και τη στιγμή. Εσύ βέβαια, ή θα το δούμε παρέα ή θα πάμε, μπορεί να πάμε να το δούμε και παρεούλα και στο βούλο μας τον Μπουγάτσα, να πούμε. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Νάτε οι βόμβες. Νάτε οι βομβίτσες, οι βόμβες. Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή στο YouTube μέσω του Marmita Sports δεν χάνεται η εκπομπή. Είναι έκπληξη, δεν θα σας πούμε κάτι παραπάνω. Απλά δεν χάνεται. Κυριακή 9 το βράδυ. Πολύ έκπληξη, είναι κάπου πριν εγώ σε ένα βίντεο. Τι είπε, ένα λεπτό, δεν έκανε βίντεο. Είπε τίποτα στο βίντεο εσύ? Τι έκανε, τι είπε? Είπα εγώ, τα πάω όλα τα καθέκαστα. Γενικά και για το τηλεπαιχνίδι που πήγα και για το. Για την καλά και για την δεν έχουμε βρεθεί τίποτα. Δεν πρέπει να προετοιμάσουμε τον κόσμο, ρε φίλε. Ότι. Ένα, μην μιλάμε και οι δύο, δεν ακούγεται καλά και δεν είναι ωραίο. Γιατί είστε και οι δύο. Είστε και οι δύο. Την Κυριακή η συχνότητα είναι μία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Άρα αν είπε και του καλεσμένου. Είναι μονόδρομο. Αν είπε και του καλεσμένου, τσάπα δεν καλά. Αφού έχει γίνει βιντεάκι, γιατί εγώ τώρα το άκουσα για το βιντεάκι. Ναι. Να το πούμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να το πούμε και ραδιοφωνικός. Πες το. Έτσι. Πες το. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τα εξής ιερά τέρατα του παλαιούς, της παλαιάς φρουράς της Μαρμίτας, τον Μακουκούλα και τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Έτσι. Θα γίνει ένα reunion μαζί με εμάς. YouTube. Έτσι.
Οπότε ρωτώ μαρμίτα, έτσι. Εσύ. Την Κυριακή. Όχι. Πραγματική μαρμίτα, εγώ θα έλεγα, έτσι, για να καταλάβουμε και τι είναι η μαρμίτα. Εντάξει, Εντάξει. Να ξέρουμε και τι λέμε. Τώρα θα έλεγα κάτι. Έτσι. Θα έλεγα κάτι, αλλά θα πεταγούσουμε μέχρι το ταβάνι, Ναι. Χατζηνάκο. Δεν θα το πω. Ξέρεις, πρέπει να βάλουμε και ένα σύνθημα εκεί πέρα. Απαγορεύονται οι απομιμήσεις. Πώς το λένε, Ναι. κατάλαβες. No Γιατί υπάρχουν copyright. κάποιες Να, το είπαμε σκηνές προηγουμένως. απομιμήσεις τώρα που Εντάξει, ναι. προσπαθούν να μιμηθούν κάτι το οποίο έχετε χτίσει και εσύ και ο Τρέγιας και τα άλλα παιδιά με πολύ κόπο και με πολύ υδρότα πάρα πολλά χρόνια. Και κάποιοι θέλουν να το αποδομήσουν αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα το Εντάξει, περάσει. καλά, εντάξει, εγώ Η επιτυχία Βασίλη δεν πειράζει. τότε είχε γίνει σκοτωμός πραγματικά σε ένα τοπικό κανάλι. Να φανταστείς ότι ερχόταν 600 μηνύματα την Κυριακή το βράδυ σε τοπικό κανάλι. Τη στιγμή που μια εκπομπή παλαιαδικής εμβέλειας του Γεωργίου τότε, αν θυμάσαι, είχε 120 μηνύματα. Αλλά, Έτσι. Αλλά αυτό είχε μια αιτία που γινότανε. Ήταν η αυθεντικότητα Έτσι. που υπήρχε, ο αυθορμητισμός Έτσι. και η κανονικότητα Έτσι. που εκφραζόμασταν εμείς, χωρίς να είναι τίποτα στημένο, χωρίς να είναι τίποτα φτιαχτό. Εμείς βρισκόμασταν 12 παραπέντε με τον Ζάχο, τον Μπουγάτσα, και 12 και 5 είμαστε στην εκπομπή στον αέρα, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Και Μακουκούλα, μην το ξεχνάμε τον Μακουκούλα, έτσι και Μακουκούλα. Και τον Γιώργο Άρα, τον Μακουκούλα, φυσικά, έτσι. Χωρίς να είναι τίποτα Έτσι, στημένο, έτσι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, Ωραία. εντάξει. Αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία που αγάπησε ο κόσμος και στήριξε και γινόταν πάταγος και σκοτώμος και γινόταν. Άρα, σε εκείνες τις άρα εκπομπές. Κυριακή να πούμε, να το ξαναπούμε, ότι Έτσι. 9 η ώρα να έχετε όλα ανοιχτά Έτσι. το YouTube, έτσι, στη Μπαρμίτα Sports. Νομίζω ότι κάτι καλό θα δείτε, κάτι που θα σας αρέσει. Έτσι, έτσι, έτσι. Θεωρώ τώρα Και μιας ο και κόσμος πιάσαμε θέλει. το θέμα Μαρμίτα και η εκπομπή λέγεται και ράδιο Μαρμίτα, έτσι, για να Ναι. πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτή τη θέση θα πρέπει κάποιοι να έχουν την ευτυχία να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να την έχουν αυτή τη θέση εκεί πέρα. Είναι ντροπή για μένα να παίρνει κάποιος. Εγώ προσωπικά που πέρασα και από αυτό το πόστο για 1-2 χρόνια, πήγα καθαρά από λόγους για να στηρίξω κάποιον παραγωγό. Δεν πήγα καθόλου γιατί το αισθανόμουν και δεν υπήρξα εγώ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου μέλος αυτής της τρομερής ομάδας που όλοι θαυμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι προφανώς δεν το καταλαβαίνουν τώρα, κάποιοι που έχουν προβεί σε λύσεις ανάγκες με άτομα περιορισμένης ευθύνης και νοητικής ικανότητας και εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είπαμε ο Εντάξει, καθένας. ο καθένας. Βασίλη, ναι, ναι, το θεωρώ περιττό. Νομίζω ο καθένας κρίνει και ξάλλον αρέσει, ξάλλον δεν αρέσει. Δεν είναι θέμα αυτό, Έτσι. είναι θέμα κόσμου. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Είπαμε την Κυριακή, θα το ξαναπούμε Πάμε στα βέβαια. θέματά μας. Την Κυριακή 9 η ώρα είπαμε, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα ανάποδα. Από εκεί που τελειώναμε την άλλη φορά, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Δεν ξέρω αν έχει ο Τάσος κανένα έτσι επ' αυτού. Αν έχει... Καταρχήν νομίζω το παιχνίδι της Εθνικής δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, νομίζω. Για την Κυριακή αν δεν λες, κάνω έτσι. λάθος. Για την Κυριακή λες. Ναι. Νομίζω άκου τώρα τι γίνεται την Κυριακή. Την Κυριακή όσο και αν λέμε, επειδή δεν έχει πρωτάθλημα Ελλάδος, όσο και αν λέμε ότι δεν ισχύει αυτό, θα μονοπολίσει το μπάσκετ. Έχουμε την Κυριακή 5 η ώρα Άρης Ηρακλής και 8 η ώρα νομίζω είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έτσι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι. 8 η ώρα Εντάξει, είναι... το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι, αν δεν έχει κάτι άλλο θα κάτσω να το δω. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι είναι τεράστια διαφορά. Ναι, είναι αυτή... ανάμεσα στα δύο ρόστερ όσον αφορά την ποιότητα των καλωσοριστών. Βέβαια εντάξει μπάσκετ είναι αλλά Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει φέτος για μένα θεωρητικά ακόμα και από τον Παναθηναϊκό θεωρείται αρκετά σε καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Θεωρείται το μεγάλο φαβορί νομίζω και για το πρωτάθλημα. Έχει πλήρεστατη ομάδα, ομάδα Ευρωλίγκας. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει Ωραία. Κάποιο θέμα για αυτή... να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να αντισταθεί. Ο Άρης Ηρακλής θα πουλήσει πολύ περισσότερο πιστεύω από το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στον Καλά, αυτό σίγουρα θα πουλήσει περισσότερο γιατί και οι δύο ομάδες είναι και τοπικό ντέρμπι έτσι. Θα είναι και γεμάτο το Αλεξάνδρειο. Αυτή τη στιγμή να πω ότι ο Ολυμπιακός παίζει Ευρωλίγκα. Κάτσε να δω. 1 λεπτό και 14 δεύτερα πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ζενίθ Ολυμπιακός 58-55. Κοντά οι δύο ομάδες. Ας έρθει κοντά να είναι κουρασμένη την Κυριακή.
Λοιπόν, πάμε τότε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σχολιάσουμε την ειδησιογραφία. Έχει αρκετό άρι αυτή. Βγήκαν οι τιμωρίες. Δεν υπάρχει τιμωρία έδρας. 51.000 ευρώ ο Άρης και 21 ο Βόλος. Νομίζω για τον Βόλο δεν το διάβασα, με επιφύλαξη λίγο. Ναι, 21 ο Βόλος, 21. Ωραία. Στα μαλακά θα λέγαμε πέσανε οι ομάδες. Στα μαλακά λες εσύ ότι έπεσαν οι ομάδες. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Όχι. Εγώ χάρηκα το τζαμπουκά που πήγε ο Άρης στο Βόλο. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να κατεβαίνει μια μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Να μάθουν να τη σέβονται και να μην αφήνουν τα περιθώρια ο κάθε κύριος Μπέος εκεί πέρα να κάνει τα ψεθοντά ηλίκια του, λες και για να παίξει με κανένα χωριό. Πλέον ο Άρης θα κατεβαίνει έτσι. Και έτσι θα έπρεπε να πάει και με την ΑΕΚ, και γιατί το μάτς το χάσαμε εξαιτίας ενός γιατί ο Άρης είχε, μας κλέψανε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα εκεί δυστυχώς άλλο Μελισσανίδης, άλλο Μπέος. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Ωραία. Εγώ για να πω την άποψή μου, καταρχήν να το πιάσουμε λίγο σφαιρικά, εγώ θεωρώ και το 51.000, αν το δούμε πρώτα καθαρά οικονομικά, είναι σαν να έχει φάει, βέβαια εννοώ χρηματικά έτσι οικονομικά, είναι σαν να έχει φάει ο Άρης μία αγωνιστική. Θα σου εξηγήσω αυτό, τι εννοώ. Δηλαδή τα χρήματα από ένα μάτς, ας πούμε, με τα Γιάννενα παραδείγματος χάρη, το προηγούμενο, αν κάνουμε μία εκαθάριση των εξόδων-εσόδων, νομίζω το κέρδος εκεί είναι, μπορεί να σου πω και λιγότερο, από ένα παιχνίδι που θα έχει 7, 8, 10, 9.000 εισιτήρια. Λοιπόν, τα καθαρά κέρδη νομίζω είναι κάπου εκεί. Άρα είναι σαν να έχει φάει ο Άρης μία αγωνιστική, έτσι. Κοίτα, δεν μπορεί να τάσει και το σκύλο ολόκληρο για την πίτα χορτάτη. Μιλάμε σε ένα σαθρό ελληνικό πρωτάθλημα. Δυστυχώς πρέπει να αναγκαστείς και να κάνεις και τους τσαβουκάδες σου και να αναγκαστείς να αντισταθείς στις ορέξεις παραγοντίσκων που θέλουν το κακό ενός τεράστιου σου λόγου που είναι ο Άρης. Πλέον αυτά τελειώσαν ανεπιστρεπτή. Εγώ το ξεκίνησα θεωρώντας, βάζοντας σαν βάση το καθαρά οικονομικό. Δηλαδή 51.000 ευρώ δεν είναι λίγα χρήματα, έτσι. Για οποιαδήποτε ομάδα και νομίζω και για τον Άρη ακόμη περισσότερο. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Σου λέω, άμα πάρουμε την εκαθάριση του προηγούμενου παιχνιδιού, νομίζω το συν δεν μπορεί να είναι 50.000. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εύκολη είναι η λύση. Ποια είναι η λύση? Οι 1.500 που πήγανε να βγάλουν 35 ευρώ από την τσέπη τους και να τα δώσουν. Ναι. Δηλαδή με αυτή τη λογική όπου γίνονται επεισόδια, δηλαδή άμα γίνονται επεισόδια να τα πληρώνει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, μην ξανά... Αυτοί οι 1.500 που πήγανε... Με 50.000 και να πληρώσει κάθε ομάδα, μπορεί να κατεβάζει το πρόβλημα, μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι, έτσι, μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Χαριλάου, να πληρώσει 51.000 και να κάνει όσα έγινε στο Βόλο. Άμα δώσει εισιτήρια... Αυτό είναι το διαδικασμένο της επόμενης. Ναι, άμα δίνει εισιτήρια η γηπεδούχος, μπορεί να το κάνει. Ποιος πήρε εισιτήρια, αν έγινε ντου, ας πάζα πόρτες, αν έπεσε ξύλο, αν έπεσε κουνί, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όλα αυτά που είδαμε, τα έσχη, τα έκτροπα, εντάξει, είδαμε μπουνιές, κλωτσιές, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν βίντεο. Με το ένα με το άλλο, τιμωρήθηκαν οι ομάδες με πρόστιμο. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό δίνει το δικαίωμα αυτομάτως του δικασμένου της απόφασης, στον οποιοδήποτε να πάει να κάνει ό,τι έκανε, να γίνονται εκτεταμένα επεισόδια με την αστυνομία, να πέφτουν σούτια, μπουνιές, κλωτσιές μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κύριε στα επίσημα και να πληρώνω 50.000. Με 50.000 κατά που θέλω. Στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι η σημερινή ποινή. Τι λέει η σημερινή ποινή? Λέει ότι για μια ομάδα που ισχυρίζεται πολλές φορές ότι την κυνηγάει η εξυγίανση, έτσι, μάλλον είναι φήμη. Εντάξει, γιατί δεν είναι η εξυγίαση εντός παραδόσεως. Αυτό φάνηκε από το μείον 6, πώς δεν το συζητάμε. Το μείον 6 φάνηκε αυτό εδώ. Τώρα να μας δώσουν εμένα μερικά ψίχουλα, Τάσο μου, δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό. Άμα δεν πάρουν πίσω τους μείον 6, δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Να το πάρουν απόφαση. Τάσο, τελείωσε αυτό που θες να πεις για να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω. Εμένα το Βασίλη λίγο να τελειώσει για να μιλάμε ένας ένας για να ακούμε. Έτσι, ένας παιδιά, όχι οι δύο ένας πάνω στον άλλο. Τάσο, τέλειωσε η σκέψη για να σου απαντήσω εγώ. Αυτό το μήνυμα που στέλνουν σήμερα είναι ότι δεν σας κυνηγάει καμία εξυγίανση, όπως τη λέτε. Mm-hmm. Εντάξει, ο Άρης τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο όπως και ο Βόλος. Αν ήθελαν και αν σας κυνηγούσαν, μπορούσαν να ρίξουν 2-4 αγωνιστικές που το προέβλεπε και το κατηγορητήριο.
Εντάξει. Όχι, ωραία. Απλά υπήρχε ένα παραθυράκι μέσα το οποίο οικειοποιήθηκε η κυρία πρόεδρε τις αποφάσεις, το οποίο έλεγε ότι δεν γίνονται εκτεταμένα επεισόδια και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, βιοπραγίες, παιδί μου, τέλος πάντων, άμα δεν γίνει κάτι σοβαρό, μπορεί να μην τιμωρηθούν οι ομάδες. Τέλος πάντων. Ωραία. Okay. Εγώ καταρχήν είπαμε. Αν ήθελε εξηγήσει, πάντως τιμωρούσε τον Άρη με μέτρες αγωνιστικές. Να το πάρουμε, να το πιάσω από το τέλος. Με αυτή τη λογική, άμα θέλει κιόλα, το ένα παιχνίδι ο διαιτητής το κερδίζει 2-0 ο Άρης και πάει γράφει στο φύλλο αγώνα ότι έχασε 0-1. Τι θα πει. Το τι θα πει, στο ΆΚΑ, το έχουμε νιώσει εδώ και πολλά χρόνια. Τι γίνεται στο ΆΚΑ όταν παίζουμε με την ΑΕΚ και με τους μείον 6 που βγήκε η απόβαση μια εβδομάδα προκλητικά, προτού να αρχίσει το πρωτάθλημα. Μια απόβαση, να μην τη χαρακτηρίσω πώς, γιατί είμαστε και στον αέρα, η οποία αλλοιώνει το πρωτάθλημα και θα μπορούσε, αν ήταν να βγει για την περσινή χρονιά, έτσι, και όχι μια εβδομάδα πρωτού βγει το πρωτάθλημα. Αλλά τα κουκιά δεν βγαίναν την προηγούμενη χρονιά, γιατί ο Άρης είχε 7 βαθμούς, είχε μαξιλαράκι ασφαλείας από τον Παναθηναϊκό. Άρα τι κάνανε οι κύριοι, περιμένανε υπομονετικά να κάνουν το προμελετημένο τους έγκλημα μια εβδομάδα πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εγώ, για να μην πάμε στα ίδια αυτά που λέγαμε, γιατί ξεκίνησα από το τελευταίο που είπε ο Τάσος, αυτό ότι αν θέλει οποιοδήποτε, αν θέλει, με αυτή τη λογική ότι αν θέλει, σου είπα το παράδειγμα, τελειώνει το παιχνίδι 2-0 υπέρ του Άρη με τα Γιάννα και πάει γράφει ο διαιτητής 0-1. Στο χέρι του είναι, αν θέλει. Τώρα αυτό τι είναι επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα, τι θα πει αν θέλει, ρε Τάσο. Με βάση το νόμο δεν έπρεπε να θωθεί ο Άρης. Πες κάτι άλλο. Δεν πήρε, όχι. Δεν πήρε εισιτήριο ο Άρης, θεωρώ πρόκληση και τα 51 χιλιάρικα έπρεπε να θωθεί ο Άρης. Λοιπόν, θεωρώ πρόκληση τα 51 χιλιάρικα, γιατί με αυτή τη λογική, Τάσο, θα κάνω κι εγώ 2 βανάκια όταν θα παίξετε στο Βόλο, γιατί θα πάνε οι παοξίδες, θα κάνω επεισόδια και μετά τρέξε εσύ να τα κάνεις. Τι είναι αυτό δηλαδή. Όποιος δεν θέλει, Τάσο, τον κόσμο του, τον κόσμο της φιλοξενούμενης ομάδας, δεν μπαίνει ο κόσμος αυτός στο γήπεδο. Είναι πολύ απλό. Συμφωνώ και με τον Βασίλη που λέτε. Είναι πολύ απλό. Και περιμένω να δω τους φίλους του Άρη και στο Καραϊσκάκης να πάνε. Στο Καραϊσκάκης πώς θα πάμε, ρε, θα πάμε έξω από το γήπεδο. Στο Καραϊσκάκης που έχετε και τη συμπαράσταση στη θύρα 7. Όχι, δεν έχουμε καμιά σύμπαρα. Να πάτε και εκεί. Η θύρα 7 δεν έβγαλε για τον Άρη. Είπε ΑΕΚ και Άρης. Και ο ΠΑΟΚ αν ήταν. Γιατί δεν μην πάτε στο Καραϊσκάκη, ρε Ζάχου. Γιατί δεν μας αφήνουν, φίλε. Πώς θα πάμε. Να έρθετε και στην Τούμπα. Αν μας δώσετε εισιτήρια. Γιατί θα έρθετε στην Τούμπα. Όσο θα έρθετε στο Χαρλάο εσείς, θα έρθουμε και στην Τούμπα εμείς. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καταλάβαμε. Άρα Τάσο, να υποθέσω ότι δεν θα πάει κανείς ΠΑΟΚς στο Βόλο, έτσι, αυτό μου λες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι υπάρχει, για όσους ακούω. Κρατάμε το δεδομένο. Τι δεδομένο, δεν θα παίξεις. Το δεδομένο είναι αυτή τη στιγμή ότι πήγανε οι φίλοι του Άρη. Ωραία, όταν παίξετε στο Βόλο, θα το πήγαν οι άνθρωποι μέσα, είδαν το ματς που εγώ ήμουν υπέρ στο να μπουν από τη στιγμή που πήγανε. Το είπα και χθες. Δεν είσαι υπέρ, γιατί μου λες πάνε στο Καραϊσκάκι. Ενώ ξέρεις ότι δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, δεν μαζί, να τελειώσω. Παρακαλώ. Χθες δεν είπα ότι έπρεπε να μπουν από τη στιγμή που πήγανε. Το είπα και το είπα. Ναι. Αλλά εδώ κράτησε ότι έπρεπε να πει. Άλλο το ένα. Μπράβο. Άρα, αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι έπρεπε ο Μπέο να του βάλει μέσα εφόσον έβαλε και του αεξίδες. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, το τι λέμε εμείς, το τι πρέπει να γίνει με το τι λέει ο νόμος και με το πώς τον ετοιμονούνται οι ομάδες, έχει μια τεράστια διαφορά. Όχι, εντάξει. Λες. Και λέω εγώ τώρα το εύκολο. Ναι. Κατηγορείται οι φίλοι μας οι Αριανοί. Και ειρωνεύεστε ότι δεν υπάρχει εξυγίαση. Δεν υπάρχει, Ρετάσο. Φωτογραφίζετε την ΑΕΚ πρωτίστω και εγώ πίσω τον ΠΑΟΚ. Βλέπω πολύ με την ΑΕΚ. Ναι, έτσι, γιατί λοιπόν η εξυγίαση σήμερα, εφόσον είχε την. Δεν είχε καμία. Και εξαγωνιστικά δεν υπάρχει, γιατί και οι άλλοι είναι δυνατοί εξαγωνιστικά. Δεν είχε, Τάσο. Δεν είχε καμία. Δεν είχε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούσε, φίλε. Εντάξει, όλα υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορούσε. Δεν πήρε ο Άρης εισιτήρια. Δεν μπορούσε. Εγώ αυτό που βλέπω τουλάχιστον. Το θέμα τη. Πάντως, περίμενε λίγο, Βασίλη. Βασίλη, περίμενε λίγο. Με βάση πάντως αυτό που είπες, λίγο μισό λεπτό, Βασίλη, που όντως εμείς, διότι δεν είμαστε και τόσο μάγκες, πήγαμε στο Βόλο ενώ δεν θα πάμε στο Καραϊσκάκι. Εσείς που είστε μάγκες, θα δούμε αν θα πάτε στο Βόλο και αν θα πάτε στο Καραϊσκάκι. Για εμείς να το δούμε. Εγώ όταν θα έρθει το μάτσο Βόλο θα το συζητήσουμε. Για την ώρα έχει γίνει αυτό που γίνει με τους οπαδούς του Άρη. Έχω, επειδή δεν ξεχνάω όμως, έχω ένα καλό. Άρα εγώ μιλάω με δεδομένα και εσύ μιλάς υποθετικά. Καλά, το θα έρθει και το δικό σου. Μη στεραχωριέσαι το μάτσο Βόλο. Όταν έρθει το συζητάμε. Για να δούμε. Θα περιμένω να μην πάει κανένας. Για να δούμε.
Όταν Παιδιά, ήρθε ο το θέμα Ζητάνε. είναι να, άμα θέλουν να δώσουν οι γηπεδούχοι εισιτήρια τώρα. Δεν εξαρτάται ούτε Μα από τον είπε Άρη, ότι ούτε από δεν τον Πάγο, ούτε δίνει. από κανένα. Βασιλή, Αν ο έβγαλε. Ολυμπιακός πει Βασιλή. δώσω 1.000 εισιτήρια στους Αριανούς, φυσικά και θα πάνε. Βασιλή, είπε ο Βόλος, έβγαλε ένα μήνα πριν. Θες να το ψάξω να το κουκλάρω και είπε στους Big Four δεν δίνουμε εισιτήρια. Ανακοίνωση επίσημη έβγαλε. Θες να το κουκλάρω να το βρω. Ούτε μήνα έχει. Αλλά ήρθε το μάτς με την ΑΕΚ μετά 2 εβδομάδες. Έπαιξε με την ΑΕΚ πρώτα. Εκτός αν Στο αυτούς. μάτς με την ΑΕΚ, Τι έγινε στο μάτς για με. να τα ξέρετε, γιατί δεν Ναι. το ξέρετε προφανώς, Παρακαλώ. είπαν Ναι. ότι Ότι. όσοι είναι στο σύνδεσμο φίλων ΑΕΚ Βόλου Ναι. εγγεγραμμένοι Ναι. έχουν το δικαίωμα να πάρουν εισιτήρια. Αυτή που ήταν η Και χείρη. για να το γνωρίζετε, Ναι. γιατί δεν, προφανώς δεν το ξέρετε, Ναι. πήγαν και κάνανε εγγραφές δεκάδες φίλοι της ΑΕΚ Αυτοί και όλοι. από την Αθήνα και από τα λοιπά. Γι' αυτό βρέθηκαν και 500 άτομα Ναι. εκεί πέρα μέσα. Τι σχέση έχει αυτό, είπε δεν θα δώσω σε κανένα εισιτήριο του Big Four. Αυτή τι είναι, δεν ήταν ΑΕΚ. Άρα δηλαδή ότι λέει ο Μπέος ισχύει. Όχι φίλε μου, η ανακοίνωση του Βόλου Γιατί διάβασα. προχθές βγάζετε ψεύτη. Σε ποιο βγάλαμε ψεύτη. Αποφασίστε είναι ψεύτης ή ότι Όχι λέει εσύ ισχύει. αποφάσισε που είπε ο κύριος Μπέος. Εσείς αποφασίστε. Όχι εσύ αποφάσισε που είπε Δικό ότι. σας είναι το Που θέμα. ήταν 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ και είχε τα κουμάντα στην ΕΠΟ. Εσύ αποφάσισε, ισχύει ή όχι. Ποια, εγώ δεν το δέχομαι αυτό που λες. Εγώ δεν το Ότι είπα. είχε πάει 2 χρόνια τα κουμάντα στην ΕΠΟ. Ο Μπέος το είπε, δεν το είπα εγώ. Ο Ο Μπέος το Μπέος, είπε. εντάξει, εντάξει. Εγώ Άμα δεν το το είπε ο είπα. Μπέος, εντάξει, ισχύει. Εγώ δεν το είπα, ο Μπέος το είπε. Είπε ήταν Ναι, δύο, ναι. είναι η σειρά τσάκ, λέει. Είχετε 2 προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ και το έτσι Ναι. συμφώνησα, λέει, στην τετραετία. 2 χρόνια λέει θα είναι ο ΠΑΟΚ και 2 τώρα είναι η σειρά τσάκ. Δεν το είπα εγώ. Ναι. Ο Μπέος το είπε και μάλιστα σε ραδιόφωνο της πόλης μας. Τον έβγαλαν. Ναι. Του ξέφυγε Εντάξει. μάλλον, θα του ξέφυγε προφανώς. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο Είδα διαφήμιση. και Μητρούδης, είπε κάτι, αλλά δεν είδα Ο Μητρούδης. να το Όχι. οικειοποιήσει για το Μητρούδη που είπε ότι Καλογοδοτεί και τη ημέρα τα δικαιοσύνη μαλλιά. ο κύριος Ο Μητρούδης, κύριος ναι. Μητρούδης στη δικαιοσύνη θα κάνει. Τον κύριο Μπέο δεν ήθελα να τον κάνετε καμιά μήνυση Α, όμως. επιλεκτικά δηλαδή θα παίρνουμε. Ό,τι θέλετε εσύ να παίρνουμε. Έτσι ρε Ό,τι θέλετε εσύ φίλε. να παίρνουμε. Άμα εσύ προσβάλλεσαι από αυτό, πάντα τον Μπέο στα δικαστήρια. Γιατί Εγώ δεν τον δεν πάρει. αποκλειστώ, ρε φίλε, από τον Εσύ, Μπέο. sorry. Ο Πάοκ. Εσύ τι είσαι, Εγώ ο τι Πάοκ. αποκλειστώ, ρε φίλε, από τον Μπέο. Στον Πάοκ πες, σε μένα μην το λες. Ναι, εμείς προσβληθήκαμε από αυτά που είπε ο Μητρούδης και τον πήγαμε Ναι. και τον πάμε, τον κάναμε μηνύσεις. Εσείς Πού προφανώς. είναι το δικαστήριο, πότε θα γίνει το Καλά, δικαστήριο, τι, έχει τόσους μήνες. εσύ άμα κάνεις αύριο Έτσι μήνυση. έγινε η αυτή η υπόθεση, πότε θα γίνει το Τάσο, δικαστήριο. οι μηνύσεις υπάρχουνε. Δεν είναι σαν του Πάοκ που θα κάνεις τον Καραπαπά και Πού τον. είναι, φίλε, μας πει πότε είναι το δικαστήριο, πότε ορίστηκε. Δεν έχει οριστεί ακόμη. Πού να το Α, δεν έχει ξέρω. οριστεί ακόμη. Πώς να, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον μηνύσεις έχουν Καλά, γίνει. όταν θα μάθεις πότε θα οριστεί, πού, ναι. Εντάξει. Έχουν γίνει μηνύσεις, Τάσο. Στον Καραπαπά δεν έχουν γίνει μηνύσεις και στην ΠΑΕ Στον Καραπαπά Ολυμπιακό. δεν χρειάζεται να καμιά Πού μήνυση. να Ο Πάο γίνει. καθόθηκε και Θα τον πήρε αυτό παίρνατε. που ήθελε Θα τον και παίρνατε. μάλιστα Ναι, ναι, ξεκινήθηκε ναι. ο αντίπαλός του. Ναι. Τέλος πάντων. Καλά. Οκ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Εντάξει. Τα έχουμε πει. Βασίλη, κάθεσε λίγο στον πάγκο όπως και ο Τάσος και οι δύο στον πάγκο. Κάθεστε και οι δύο εκεί αναπαυτικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε να σχολιάζουμε λίγο την επικαιρότητα. Θα ανοίξουμε και μετά τις 9 η ώρα τις γραμμές στο 2310287 και 3 οκτάρια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό όμως. Στέλνετε το μήνυμα στο 54222 για τις 2 ώρες αυτές. Η επικοινωνία με τα SMS σας εδώ στο Λίμπερ 107,4 είναι πάντα ενεργή. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερ 107,4. Βασίλης Χατζινάκος, Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ θα σας κρατήσουν τροφιά μέχρι τις 10. Λοιπόν, εγώ είπα βέβαια ότι δεν θα ανοίξουμε ακόμη γραμμές. Μπορεί να ανοίξουμε γύρω στις παρά 10. Τάσο, ξεκίνα λίγο εσύ με τα του πάω καν υπάρχει κάτι. Θα του πάω τώρα τι να υπάρχει. Είναι η προπόνηση χωρίς το Βιερίνια για την γνωστή υπόθεση που έχει. Προφυλάζεται. Εντάξει, ατομικά κάνανε και οι γνωστοί τραυματίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Διεθνής έχει αρκετό. Πόσο διεθνής έχει. Απουσία και 9 διεθνείς νομίζω. Έλειπαν και άλλοι 9 διεθνείς με τις, με τις ομάδες. Αύριο θα γίνει άλλη μια προπόνηση στη Μεσύμβρια. Οπότε τα περισσότερα νέα από εβδομάδα. Ωραία. Δεν έχει κάτι αξιόλογο στο ρεπορτάζ. Έχω όμως ένα πολύ καλό θέμα. Ωραία. Αν εγώ θέλεις να το σχολιάσουμε. Πριν μπεις, θα το σχολιάσουμε και με τον Βασίλη, να πω ότι ο Άρης την Τρίτη πηγαίνει στον αθλητικό δικαστή για την περίπτωση, για τον μπάσκετ μιλάμε έτσι, για την περίπτωση του πιστοποιητικού, για να απολογηθεί, να φέρει ξέρω εγώ αποδείξει το οτιδήποτε του έχουν ζητηθεί και για να βγει η ποινή. Δεν ξέρω του. Οι προβλέψεις τι λένε για αυτό το ρεπορτάζ και τι μπορούμε να τιμωρία μπορούμε να φάμε. Μείον ένα, μείον Δεν τρία έχουμε λένε. ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, είναι η αλήθεια. Παρότι ξεκινήσαμε εντυπωσιακά με νίκη με τον Παναθηναϊκό, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.
Ναι, έχασε παιχνίδια που μπορούσε Και να είμαστε με κερδίσει. την πλάτη στον τοίχο τώρα, σε περίπτωση κιόλας που έχουμε κάποια τιμωρία. Τιμωρία θα έχουμε. Αν είναι μείον ένα, μείον τρία παίζει. Δεν ξέρω τώρα για τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε νέα από το ΚΑΣ. Άλλη μία αναβολή, όχι αναβολή, συγγνώμη, πάει πιο πίσω η απόφαση για άλλον ένα μήνα. Δεν ξέρω, είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που πάει ένα μήνα πίσω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Πάντως κακό δεν μου φαίνεται να είναι. Όσον αφορά, μιλάμε για την περίπτωση του Ντουρμισάη. Και από την άλλη πλευρά, ο Ιμπε που δύο φορές το ΚΑΣ του είπε ότι έχει άδικο όσον αφορά αυτά που θέλει να πάρει από τον Άρη, κάνει και τρίτη φορά προσφυγή. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στο κενό θα πέσει. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα όταν Ποιος λέμε. είναι ο δικηγόρος του κύριου Ιντε? Ποιο, πώς είναι. Ποιος είναι ο δικηγόρος του Δεν κύριου ξέρω, Ιντε? δεν ξέρω. Ξένος θα είναι λογικά. Άλλο θέλω Ξένος να πω. είναι. Εγώ θυμάμαι και με τον Τάσο Γιατί το. συνήθως Δεν θα πω. κατέβαζε κάποια λίστα κάποιος κύριος Παναγόπουλος, εκπροσωπούσε Δεν κάμια μπορεί. δεκαριά Όχι, παίχτες όχι. Αυτή ήταν για και τους έβαζε Έλληνες. και έκανε και εξώδικα. Για τους Έλληνες είναι. Άλλο θέλω να πω. Ο κύριος είπε αξιώνει 200 χιλιάρικα από τον Άρη. Απλά εγώ Του δώσουν θυμάμαι. και άλλα 200 δώρο. Εντάξει, άλλο Προ θέλω να πρόσφερε σου και πω. πολλά. Περίμενα να σου πω. Δεν έχει σχέση αν πρόσφερε ή όχι. Λοιπόν, σχέση Ναι. έχει ότι αν θυμάμαι καλά η προσφυγή, δηλαδή ο Άρης για να προσφύγει αυτά τα θέματα, οποιοδήποτε θέμα, οποιαδήποτε ομάδα, νομίζω ότι είναι από 30 έως 50 χιλιάδες το να προσφεύγει. Εκτός αν για παίκτες είναι πολύ μικρότερο το ποσό. Δηλαδή έχει κάνει τρίτη φορά προσφυγή, δηλαδή θα δώσει από 100 σε 150 χιλιάδες για να πάρει 200. Δεν μου κολλάει αυτό το πράγμα, δεν έχει και λογική. Και μάλιστα όταν τις δύο φορές τις πρώτες έφαγε πόρτα, άρα οι πιθανότητες του είναι σχεδόν μηδέν. Δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων ο άνθρωπος δικαίωμά του είναι να ξαναπροσφύγει, βέβαια με διαφορετική, εδώ να το πούμε, έτσι το είπα και το μεσημέρι, όταν τρως πόρτα δεν πηγαίνεις με τον ίδιο λόγο, δηλαδή λες α, β, γ, για τους δύο προφανώς έβαγε πόρτα τους λόγους και πάει με μια τρίτη αιτίαση προφανώς και ελπίζει να δικαιωθεί, δεν νομίζω βέβαια, τέλος πάντων, που είναι δικαίωμά του και έχει χρήμα να ξοδέψει, καλώς κάνει. Και το γενικά ακόμη περισσότερο. Αυτό σου είπα και για τον Τουρμουσέ, είπαμε και για τον τέτοιο. Τάσο, πάμε στο δικό σου θεματάκι. Έχω και ένα φίλο στην αναμονή, χωρίς να ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε. Ωραία, να πούμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έκλεισε το Μάντζαρη, έτσι. Ναι. Πολύ καλό παίκτη, πολύ καλό γκάρτ. Είναι καλό παίκτη. Και Χατζηλάκο, είχε μια σχέση με το γνωστό ψητο πολύ, ωραία. Ο Μάντζαρη. Α, ο Μάντζαρη, ναι. Όχι, αυτός πρέπει να είναι ο Μάντζας για μην πω βλακία. Πόσο είναι ο Μάντζαρης τώρα, κανένα 35 είναι? Όχι ρε, όχι. Όχι ρε. Όχι ρε, μικρός είναι ο Μάντζαρης. Πιο μικρός πρέπει να είναι. Βαγγέλης αν δεν και είναι. Έχει βαρύ βιογραφικό στο Παλμαρέ του. Ανήκει στην την καριέρα του. Ο Μάντζαρης ήταν πολύ καλό playmaker και με τον Ολυμπιακό και Ευρωλίγκα. Πρέπει να σήκωσε και Ευρωλίγκα νομίζω με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω γιατί έπεσε τόσο απότομα η καριέρα του, τι φταίει και τι δεν είναι πήγε καλά. 30 μισό, 30 στα 31 είναι. 16 31 είναι ξεπεσμός τώρα, έτσι, για Μάντζαρη τώρα να είναι, πηγαίνεις. Χωρίς να θέλω να μειώσω τον Όχι, όχι, είναι τον 30, 31 μισό, όχι 30, 31 μισό. Ακόμη έχει βάσει. Είναι μεγάλο πεσογύρισμα. Ο Μάντζαρης έπρεπε να παίζει σε Ευρωλίγκα, σε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Άκου, Βασίλη. Δεν ξέρω τι στην Πολωνία, δεν στην Πολωνία έπαιζε και σε μία... Και σε μία εκεί στο Ισραήλ έπαιζε που δεν την ξέρει κανείς. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Αν δεν έχει ομάδα θα πάει να παίξει Ζάχο, λέγε. Λέω αν θες να μην κάψουμε το θέμα, ωραία. Να πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμή και πάμε. Μετά να το πω. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τρεις. Λοιπόν, Παοκάρα. Το όνομά σου δεν μας είπες. Ο Θανάσης είμαι, ο Θανάσης. Έλα ρε Θανάση, καλησπέρα. Θανάσης από Βέρεια, ΠΑΟΚ. Πάμε. Λοιπόν, ήθελα, άκουσα σήμερα και το Χατζινάκο. Νάτος. Τον άκουσα που είπε για αλλίωση πρωταθλήματος. Mm-hmm. Με τους 6 μείων. Mm-hmm. Ωραία, ωραία φίλε μου. Έχει κάνει ο Άρης προσφυγή στο ΚΑΣ. Έκανε. Έκανε. Η απόφαση έχει βγει, όχι. Όχι ακόμη. Άμα δεν βγει από το ΚΑΣ, να με δικαιώσει τα ηλίκη η ελληνική δικαιοσύνη. Άσο, ξέρει τι θα κάνει ο Άρης, δεν χρειάζεται να πει. Λοιπόν, άμα βγει η απόφαση ότι είσαι αθώος, θα πάρει στους 6 βαθμούς πίσω τόσο απλά. Σωστό. Αν βγει όμως ότι έχεις κάνει σκάνδαλο. Να με, να με αθώσει με νομοσχέδιο της Βουλής, όπου ο Πρωθυπουργός, όπως με τροπολογία ο Πρωθυπουργός, γλίτωσε μια άλλη ομάδα από τη Β' Εθνική. Δεν γλίτωσε καμία ομάδα.
Λάθος κάνεις. Καμία ομάδα δεν γλιτώνει. Λάθος κάνεις. Ο Πάουκ πήρε 7-2. Την τροπολογία τη θυμάμαι πολύ καλά. Ο Πάουκ πήρε 7-2. Για την προστασία τη κοινωνική. Να ολοκληρώσω την προστασία τη κοινωνική. Την προστασία τη κοινωνική. Παιδιά και οι δύο, Βασίλη. Ένα-ένα τα μιλάει για να βγάζουμε συμπέρασμα. Πήρα, Βασίλη, να πω δύο πράγματα. Ναι, άσε να μιλήσει. Ο Πάουκ όπως και να γινότανε δεν θα έπεφτε στην δεύτερη κατηγορία διότι ο δυνατός, ο ισχυρός δεν πέφτει. Γιατί δεν πέφτει. Αυτό είναι. Όπως και να εγώ τα βλέπω. Ο ισχυρός γιατί δεν πέφτει, φίλε μου. Στην Ελλάδα είναι μόνο. Γιατί δεν πέφτει ο ισχυρός, ποιος κανόνας το λέει αυτό. Σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Πάντα πέφτει ο ποδιόστερος. Λοιπόν, δεν γίνεται. Σε όλο τον κόσμο δεν γίνεται. Στην Ελλάδα μόνο γίνεται αυτό. Ένα-ένα παιδιά. Σε ολόκληρη Ιταλία, ο ανταμαντζή τη Ιταλία, ο Ιουβέντους. Ένα-ένα ρε παιδιά, δεν θα βγάλω άκρη. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Έλα. Έλα, τα σου. Παιδιά, Βασιλή. Πώς θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ, φίλε, αφού δεν υπήρχε απόφαση και δεν είχε δικαστεί. Όχι. Ο φίλος λέει ότι ακόμη και ένοχος να ήταν δεν θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είπε. Πώς θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ. Δεν πέφτει ο ισχυρός, δεν θα χάσει. Δεν πέφτει ο ισχυρός. Σε πρώτο βαθμό, εκείνη την ώρα, ο ΠΑΟΚ ήταν σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε. Μετά μπορεί να χαλότανε. Δεν λέω εγώ όχι. Αλλά στην παρούσα φάση ο νόμος μιλούσε για υποβιβασμό. Ένας, ρε παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Έλα, Θανάση, μίλα. Να πω κάτι ακόμα ένα λεπτό και να κλείσω. Κλείσε με αυτό, πες αυτό που θες. Λοιπόν, μην τον απαντά τον άνθρωπο, αφήστε το. Να το πω το Χατζινάκου πάλι. Πάλι θα συνεχίσω με το Χατζινάκου. Πες. Πώς γίνεται, δεν είναι αλλίωση του πρωταθλήματος όταν η ομάδα η δική σας, του Άριος, κάθε χρόνο δίνει 6 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν αυτά. Κάθεται, δίνει δρόμο. Εντάξει. Φίλε, δίνει 6 βαθμούς. Αν σε κάνει ο Άρης όπως το Μητρούδι. Αν δεν μας τα έχετε πει με τον Ολυμπιακό. Θα λες, συγγνώμη, θα λες. Έτσι, σε προστατεύω. Εντάξει, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Μήπως εννοούσε ο φίλος. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγάλη αντίσταση. Ο φίλος, συγγνώμη λίγο, Βασίλη. Ναι, εννοούσε ο φίλος τα αποτελέσματα. Είναι, γιατί δίνει δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση η αλήθεια από αυτό που είπα. Όχι, δίνει 6 βαθμούς. Αγωνιστικά. Δεν υπάρχει αγωνιστικά. Το δίνει ήταν επιλήψιμο, ναι, δεν ήταν σωστό. Δεν υπάρχει, αλλά παιδιά. Τα αποτελέσματα, από τότε που ανέβηκε ο Άρης στη μεγάλη κατηγορία, δεν έχουν μεγάλη διαφορά από αυτό που είπε ο φίλος βαθμολογικά. Περίμενε. Το δίνει ήταν κάπως... Τα ίδια αποτελέσματα έχει η ΑΕΚ. Ακριβώς τα ίδια, δεν βλέπω δηλαδή, να είναι καμία τέτοια. Δηλαδή, πέρσι που την έκανε fair play ο Ολυμπιακός, πέρσι, που θα μπορούσε να ανοίξει 0-11. Όχι πέρσι μόνο, δεν τι είναι πέρσι. Πούμε, δηλαδή. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι τα ίδια αποτελέσματα έχει η ΑΕΚ. Άντε να έχει ένα χι παραπάνω. Η ΑΕΚ τι είναι. Απλά η ΑΕΚ, για να το θυμίσω ότι έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο. Τι σχέση έχει αυτό που έχει πάρει πρωτάθλημα. Χάνει από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να χάσει 10 χρόνια και 20 μάτς, 22 από τον Ολυμπιακό. Του λέω τα τελευταία 5 χρόνια έχει σου λέω μια ισοπαλία παραπάνω. Εγώ σου λέω ότι δεν έχει να χάσει 20 μάτς από τον Ολυμπιακό 10 χρόνια. Δεν υπάρχουν 20 μάτς. 20 μάτς δεν υπάρχουν, Τάσο, εντάξει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Είναι 12 μάτς, τι να κάνουμε, άντε, 13. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Τέλος πάντων, όπως άμα είναι η έκθερα 4, μπορεί να είναι και 30, πού να το κάνουμε. Πώς θα μάθει να κερδίσει ο Ολυμπιακό, Ζάχο. Δεν ξέρω, Τάσο, εσείς τα μετράτε που δεν ασχολείστε με τον Άρη. Τι να μας πεις, πώς είπες τώρα, 13, 12, είπες 13 παραπάνω. Δεν με ενδιαφέρουν, Τάσο, όσο είναι. 13. Δεν με ενδιαφέρουν. Είναι 13. Η ΑΕΚ πόσα έχει με τον Ολυμπιακό, ξέρεις, Τάσο, ή εκείνα δεν τα μετράει. Άρη σε ρωτάω, πόσα έχει η ΑΕΚ ή η Άρη. Καλά, με τον Άρη πας για το πρωτάθλημα ή με την ΑΕΚ. ΑΕΚ με Τάσο, πες με την ΑΕΚ πόσο έχεις. Πόσο έχει ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ. Σε ρωτάω κάτι, γιατί είπες για την ΑΕΚ. Τάσο, περίμενε με τον Άρη, με την ΑΕΚ διεκδικείς το πρωτάθλημα, Τάσο. Την ΑΕΚ που την έχεις γκόμενα τα τελευταία χρόνια. Πώς ξέρεις. Άρα τι είναι η ΑΕΚ, τι σημαίνει αυτό. Που την έχεις κάνει γκόμενα την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Επειδή υπεξέβγεται να απαντήσεις. Όχι, καθόλου. 13 μάτς. Αν έρχεται σε δύσκολη στιγμή. Καθόλου. Αλλά είναι και θέμα συγκυριώνεσης. Άστο, Βασίλη. 15 μάτς, Τάσο. Η ΑΕΚ πόσο είναι, ξέρεις, ή μόνο για τον Άρη ενδιαφέρεσαι. Τι η ΑΕΚ πόσα είναι. Για τον Άρη ξέρεις πόσα μάτς έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Για την ΑΕΚ που είναι διεκδικείς μαζί το πρωτάθλημα, σε ενδιαφέρει ή όχι. Πολύ λιγότερα από ότι ο Άρης. Πολύ λιγότερα, ξέρεις το νούμερο. Όχι. Το νούμερο το ξέρω ακριβώς. Δεν όχι. Το ξέρεις, για τον Άρη το ξέρεις όμως. Που δεν, που δεν, όχι, είναι, τον, που δεν μα, είναι. Μα αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει καλεσχέσει τον Ολυμπιακό, δεν έχει ΑΕΚ. Α, μα πώς θα έχει. Όχι, εσύ το λες, Τάσο. Εσύ το λες. Με βάση τα αποτελέσματα, είπες και σου λέω ότι είχε τα ίδια αποτελέσματα η ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ δεν σε πειράζει. Ναι, τα πότε είχε τα ίδια αποτελέσματα. Στα τελευταία 5 χρόνια. Εγώ σου μιλάω για τα τελευταία 5 χρόνια όμως. Και τι μου μιλάς, για πόσα. Τα προηγούμενα 4 χρόνια Β' Εθνική ήμουνα.
Μα σου λέω ότι έχει να κερδίσει το Ολυμπιακό ρε φίλε από το 10, τι δεν καταλαβαίνει. Από το 11, ναι, έχω να το κερδίσω και μου 5 χρόνια β' εθνική. Τι εκείνα δεν μετράνε. Από το 11, από το 10 είχα το κερδίσει. Ναι, δεν μετράνε εκείνα. Έτσι. Έπαιζα και στη β' εθνική τάσο ή. Η ΑΕΚ έπαιζε στη γ' εθνική. Ωραία. Αλλά η ΑΕΚ γύρισε, πήρε ποτάσμα, πήρε η ΑΕΚ που έχει 25 όμως μοίρια μπάτσε και εγώ έχω 5. Γιατί δεν κερδίζει τον Ολυμπιακό πιο τακτικά από μένα. Και δεν σε ενδιαφέρει ναι. που διεκδικείς μαζί ναι. με την ΑΕΚ το πρωτάθλημα και σε ενδιαφέρει ο ανίσχυρος Άρης. Γιατί η ΑΕΚ τον πήρε και ένα κύπελο. Ο, ο Άρης, ο Άρης ο, ο, που δεν είναι στο Big Four. Ο Άρης, κύπελο, πήρε και ένα ο Άρης που δεν είναι... Η Χάρτινη. Η Χάρτινη. Τίποτα. Τάσο τίποτα. Ούτε με τον ΠΑΟΚ συγκρίνεται η ΑΕΚ και το συγκρίνεις όμως. Πώς τη συγκρίνεις. Πώς τη συγκρίνεις. Διπλάσια τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες νίκες. Τα τελευταία τώρα, τώρα τα τελευταία χρόνια έγιναν, τα άλλα δεν μετράνε. Τώρα είναι τα τελευταία. Τα δικά σου τα λόγια. Τριπλάσια πρωταθλήματα έχει από η ΑΕΚ από σένα και διπλάσια και εμένα. Ό,τι δεν σε συμφέρει το κάνετε πιο παλιά. Μα πάτε στο 28 και στο 32. Εσύ ό,τι σε συμφέρει, Τάσο, όχι εμεί. Όχι, δεν συμφέρει εμά, δεν θέλω να τα ακούσω. Ακριβώς το. Τάσο, ακριβώς το αντίθετο γίνεται. Μα ακριβώς το αντίθετο. Μα ακριβώς. Εντάξει, εντάξει, ακριβώς okay. το αντίθετο. Πάμε. Ευτυχώς ακούει ο κόσμος και εγώ αυτό λέω. Η ΑΕΚ που είναι, είναι αντίπαλό σου στο πρωτάθλημα δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει με τον Ολυμπιακό. Εγώ σε ενδιαφέρει ο Άρης. Την ΑΕΚ, ναι. την ΑΕΚ την έχω ξεσκίσει τα τελευταία χρόνια. Σωστά, τι σε έχω πάρει τρία συνεχόμενα κύπελα. Ωραία. Έχω πάρει πρωτάθλημα, έχω πάρει double. Εσύ τι πήρε. Αυτό τι σχέση έχει με αυτό που σε λέω. Σου χάρισε και μια έξοδο στο Champions League. Σου έδωσε και την μπάσα στο Champions League, ωραία. Πολύ ωραία, ενώ με για μένα έψαχνε τα δελτία. Και εσείς σου χαρίσατε μια πρόκληση στο τελικό. Την ΑΕΚ τη χαρίσαμε πρόκληση στο τελικό. Ότι αυτό το πιστώνεσαι, ότι την έχεις κάνει γκόμενα την ΑΕΚ. Εγώ μπορώ να το μιλήσω έτσι. Συν είναι, βέβαια. Βέβαια. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Γιατί εμείς θα μαλώνουμε μέχρι το πρωί. Από έλα, καλησπέρα. Νάτος, είδες. Ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή. Γιατί ρε Τάσο, καλησπέρα Τάσο, Ζάχου και ο Γαντινάκος. Άσε να μαλώσουμε μια. Να μας πεις για την Τότεναμ και για τον Σερ Χόμπιτ και τον Μόμπι και να μας χαλάσει την εκπομπή. Όχι, τώρα θα πει για τον Βόλεϊ. Όχι ρε, τώρα έχουμε άλλα θέματα. Ναι, αλλά ο Ζάχος όταν μιλάει για Μέγκα Φόξ είναι καλά όμως, ε. Καλά λέει, εδώ έχει ένα δίκιο. Πάλι εκπομπούλα. Α, δεν σε είπα εγώ. Έχει ένα δίκιο εδώ το έχει. Κάτσε τώρα, περίμενε. Δεν έχει Τάσο. Μάτς, μωρέ, τι να μιλήσουμε, δεν έχει μάτς, ας να μαλώσουμε και λίγο. Πάμε για χάντμπολ, πάμε για χάντμπολ. Λοιπόν, πάμε. Ζάχο, κοίταξε να δεις. Παρακαλώ. Εδώ, αν έχεις παρατηρήσει, εγώ δεν έχω πει ποτέ ποιους παίκτες θα βάλει ο Άρης που διαλέγει. Το έχεις παρατηρήσει, κάποιοι συνοπαδοί μου το λένε. Αρκετοί είναι. Πρόσκαδες. Παρακαλώ. Εγώ πρέπει να κοιτάξω, το λέω και στον Τάσο, εγώ το σπίτι μου να κοιτάξω. Ο Άρης θα κάνει ό,τι θέλει. Α, μπράβο, σωστός. Σωστό τα εγώ να μην φέρνω ισοπαλία με τον Βόλο και να χάνω με τα Γιάννενα. Πολύ σωστός. Πολύ ωραία τα λέω φίλος. Πολύ ωραία. Ο Άρης ας κάνει και ας βάλει όποιους παίκτες θέλει και ας κάνει ό,τι θέλει. Α, στην καμπνάτος. Τη δουλειά μου, εγώ τη δικιά μου τη δουλειά να κάνω. Τώρα σ' όνα φορά ο Χαρτινάκος. Πρέπει να πάρεις, θα πάρεις πρωτάθλημα. Να το. Ναι, λοιπόν. Τώρα σ' όνα φορά ο Χατζηνάκος που είπε... Καλός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Θα με αφαιρώσει τα ηλίκη η ελληνική δικαιοσύνη. Απαιτώ. Το είπε. Ναι φίλε, αυτό πέρα. Απαιτήσει να με αφαιρώσει τα ηλίκη. Στην Βουλή όχι, όχι. Και να αφαιρωθεί τα ηλίκη ο Άρης. Το απαιτώ. Όχι απλά, εγώ άλλο θα πω, όχι, με τον ίδιο νόμο και άρθρο που ήσασταν μη πειθαρχικά ελεκτέ. Όπως έχουν αλλάξει 100 φορές τον ίδιο... νόμοι για τους υπόλοιπους μεγάλους και, και την έχουν γλιτώσει, έτσι, με όπως όταν νόμο. Καίγονταν οι μπλούζες του Σάχα ναι. και δεν λήγαν τα μάτς ή οτιδήποτε άλλο, όταν λήγαν τα μάτς το 80 σε κακά παλιά μάτς, έτσι, ή όταν ο Ολυμπιακός δεν έγινε μόνο για τον Πάρο, γίνονταν τα έκτροπα στη Ριζούπολη. Θα μου πείτε ο Ολυμπιακός γιατί δεν έπεσε ποτέ. Έτσι, υπάρχει ανομία. Θα εξαντλήσουν τους νόμους στον Άρη. Όχι, τελείωσα. Θα σου απαντήσω εγώ. Έλα. Θα σου απαντήσω εγώ. Θα σου απαντήσω εγώ γιατί δεν πέφτει ο Ολυμπιακός. Ακόμη και εσύ, εσένα αν βάλουμε κουμάντο της αθλητικής ζωής της χώρας, ή τον πιο αντιολυμπιακό, δεν μπορεί να το ρίξει τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις είναι αυτό. Άρα δεν έχουμε κράτος δικαίου. Όχι. Εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λες, σε παρακαλώ πολύ. Λέω ότι είναι δύσκολο να πέσει ο Ολυμπιακός. Κράτος, ναι. Και δεν έπεσε και όλες τις εποχές που ήταν ο Μαρτινογιάννης επάνω. Φίλε, η ΑΕΚ με το Χρυσοβιτσάνο την πιάσανε με τα λεφτά στο χέρι, ρε φίλε. Και δεν έπεσε. Και μου λες τώρα τον Ολυμπιακό, είσαι καλά. Σε ποια χώρα ζεις να πούμε. Την πιάσανε με τα λεφτά στο χέρι. Τι το καταλαβαίνεις. Έρχονται εκλογές όπου να είναι. Με τα λεφτά τέσσερις στο χέρι. Ομάδες είναι γνωστό στο ελληνικό πρωτάθλημα
απαγορεύεται με κάθε τρόπο να πέσουν. Είναι πολλοί οι ψήφοι. Και του Άρη είναι βέβαια πολλοί, αλλά είναι λίγο λιγότεροι σε σχέση με αυτά που λένε. Είναι γνωστοί λοιπόν, ότι οι τέσσερις ιερές αγελάδες του ελληνικού πλανήματος απαγορεύεται με λεπτό. Κάθε τρόπο εσύ... να πέσουν την κατηγορία. Όχι, περίμενε, περίμενε. Για να άκουσε με λίγο. Εσύ, άμα ήσουν αρεσί δικαστής και δίκασες στον Ολυμπιακό, να πέσεις στη Β' Εθνική ή όχι. Και πρόσεξε, δεν μιλάω για μια οφθαλμοφανή περίπτωση, έτσι. Να είναι τέτοιο. Ναι. Να είναι από αυτές μία που είναι 50-50, ας πούμε. Μπορεί να είναι ένοχο. Εμένα και εμένα το λες. Εσένα το λέω. Θα εμένα το λέω. Αυτό είναι ποτέ μειονέκτημα στον Ολυμπιακό για την περίπτωση. Λέω ρε αυτή παιδί του μου. Λάσκος. Ναι, εσύ θα τον έριξες στον Ολυμπιακό Χόμπιτ. Άκου καρτούρ, μην με λες Χόμπιτ. Σερ Χόμπιτ. Θα τον έριχνες. Α το σερ. Μόνο που το σκέφτηκες 3 δευτερόλεπτα σημαίνει όχι. Κατάλαβες. Όχι, δεν σημαίνει. Ρε, περίμενε. Άμα είσαι δικαστής και σε λένε μπορεί να σε συμβεί κάποιο ατύχημα, τι θα κάνεις. Ναι, τώρα τι λέμε τώρα τόση ώρα. Δηλαδή, ιταλικά μιλάμε και μιλάμε και στον αέρα. Επειδή δεν υιοθετούμε όμως όλα αυτά που λες και επειδή είσαι και μεγάλος φαν του Σερ Χόμπιτ, ξεκλίνω. Χλακ, πάει αυτός. Τον έστειλα. Πάει δικός μας. Πάντως και για την Βασίλη, να ξέρεις για την υπόθεση, πολυδιοκτησίας, να ξέρεις φίλε Βασίλη, ότι και οι νόμοι της FIFA λένε ότι σε περίπτωση που ακόμα και αποδεικτεί, ναι, ο ισχυρός παραμένει. Ο ισχυρός παραμένει. Εντάξει, ο αδύνατος πέφτει. Ένα και δεν το λέμε εμείς, το λέει η FIFA. Τάσο. Ένα το κρατούμενο. Αυτό έγινε. Ένα δεύτερο. Αυτό έγινε. Ξανά. Ένα δεύτερο, αυτό που έλεγε ο φίλος ο Βασίλης, ο Κατινάκος, ότι τροπολογίες και υποβασμούς και τα λοιπά. Ναι. Όταν βγήκε η απόφαση για το μείον 7 πριν το μάτσο με τον Βόλο, ήταν μια απλή εισήγηση μιας επιτροπής η οποία πρότεινε την εξής ποινή που είπε ο Βασίλης. Δεν ήταν κανένα δικαστήριο που είχε αποφασίσει για τον ΠΑΟΚ. Πώς ήταν μια απλή εισήγηση, μάλιστα αν θυμάστε πολύ καλά αυτή η εισήγηση. Αυτή η εισήγηση δεν ήταν και δεσμευτική. Το είπε και ο αγαπημένος σας πρωθυπουργός του Αριανών, ο κ. Μητσοτάκης, ένας, και ο κ. Γεραπετρίτης. Περίμενε, Βασίλη. Τάσο. Δεν ήταν δεσμευτική και αυτό αποδείχθηκε και εγώ ότι δεν ήταν δεσμευτική. Τάσο, κάτι λέω. Σε πρώτο βαθμό. Τάσο, αυτό τώρα που ξέρεις που έχουν τέσσερις ομάδες πρόβλημα με το πιστοποιητικό, συγγνώμη, και θα πάει την Τρίτη και έφαγε μείον 3 ο Ηρακλής, από την ΕΕΑ είναι. Κάνει εισήγηση, ξέρεις, και είναι ο αθλητικός δικαστής. Την παίρνει και είναι δεσμευτική. Δηλαδή λέει, είναι έτσι όπως τα λέει και δίνω ποινές. Δηλαδή ο Άρης τώρα την Τρίτη δεν μπορεί να αθωωθεί. Είναι πολύ μικρός μηδέν η περίπτωση να αθωωθεί. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση για άλλο θέμα παρανομίας. Έπεσε ο φίλος. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ υπήρχε μια καταγγελία. Άλλη παρανομία. Υπήρχε μια καταγγελία από τον Ολυμπιακό για πολυδιοκτησία του ΠΑΟΚ με τις Ξάνθης. Η οποία αυτή η υπόθεση δικάστηκε στο Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ξαναγύρισε στον ελληνικό χώρο στα δικαστήρια και στο Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και στα τελικά δικαστήρια ο ΠΑΟΚ καθόθηκε παμψηφί. Πάμε στο φίλο γιατί. Και μάλιστα το φιάσκο, το φιάσκο του Ολυμπιακού ήταν ότι ενώ είχε το δικαίωμα να ξαναπάει στο ΠΑΟΚ, δεν πήγε και ξεφυλίστηκε εντελώς. Ξεφτυλίστηκε. Δεν τον ένιωσα. Ήταν μία από τις χειρότερες σκευωρίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξεφτυλίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ που έλεγε ότι θα τους κάνουμε να πατήσουν χιόνι, μαύρο χιόνι, δεν έγινε τίποτα. Θα έπρεπε να χαίρεσαι που ξεφτυλίστηκε ο Ολυμπιακός. Είναι μία ήττα δικαστική που ποτέ στην ιστορία του δεν είχε. Εμένα το λες εγώ. Ένα Θεσσαλονικιός δηλαδή της Μακεδόνας που έχει σφαγιαστεί από τον Ολυμπιακό. Τάσο, εγώ έλεγα πριν βγει απόφαση. Αν θυμάσαι, σου έλεγα πριν βγει απόφαση. Ότι αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν πάει στο ΚΑΣ, για μένα είχε δίκιο ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου έλεγα. Αλλά τώρα όμως που δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά προσπαθείς να βγάλεις τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν προσπαθώ. Έλεγα βέβαια, συμπλήρωνα, γιατί μαζί τα λέγαμε, ότι εφόσον δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και συμφωνούσες τότε νομίζω, ότι θα πρέπει να τους κάνει να πατήσουν μαύρο χιόνι με αυτά που λέγανε ο Καραπαπάς και ο ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ. Και έλεγες ναι. Δεν βλέπω καμία μήνυση βέβαια. Έχουν εδώ, επειδή δεν γνωρίζεις, προφανώς έχουν δρομολογηθεί εδώ και μήνες. Εδώ και μήνες. Για να δούμε. Δικαστικές υποθέσεις για όσους αφορούσαν τουλάχιστον την επιτροπή. Όχι, δεν μιλάω για την επιτροπή. Για τον Ολυμπιακό λέω Τάσο. Ας την επιτροπή. Για τον Καραπαπά λέω, τον κύριο Καραπαπά. Δεν είδα καμία μήνυση. Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του, φίλε. Α, κάποιοι όμως εκτελούσαν τέλος πάντων αυτά που συνοποιήθηκε και κατηγόρησε ο Ολυμπιακός. Αυτός κυνηγάει ο ΠΑΟ. Πάμε για 2 λεπτά στο φίλο και μετά στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Νάτος.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, λοιπόν έχει 1,5 λεπτό, άκουσα. Έχει 1,5 λεπτό, θα σε διακόψω, δεν θα σε κλείσω και θα περιμένει γιατί πρέπει να μπαίνουν τα διαλύματα, ξέρει. Είσαι δικό μα άνθρωπο. Ωραία. Πάμε. Επειδή δεν πρόλαβα το ρου των ειδήσεων και όλα αυτά, έμαθα ότι ο Άρης, πώς το λένε, δικάστηκε και έχει 50.000 πρόστιμο. 51. Και απόφαση. 51. Από πλευρά. Είχαμε καμιά ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό για την ποινή του Άρη. Γιατί, τι δουλειά έχει ο Ολυμπιακός με την ποινή του Άρη? Όχι, έτσι ρωτάω ρε παιδί. Όχι, όχι. Είχε καμιά ανακοίνωση. Όχι. 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 Εντάξει. Τη βλέπεις δίκαια. Ο κύριος Χατζηνάκος. Τη βλέπεις δίκαια. Ο κύριος Χατζηνάκος. Μιλάς για μια ομάδα την οποία περνούσε σύμφωνα με τον αρχηγό της Κερκίδας σου μπάει από την Τούμπα για αυτήν την αναφέρεση. Εντάξει. Κοίταξε, ναι, κύριε Χατζηνάκο, να σου πω κάτι. Δεν σ' ακούω καλά, Εάν σε έχουμε πρίξει, με τον Ολυμπιακό, έτσι, παοξίδες γενικώς, μπορούμε να σου κάνω ένα τραπέζι, στην ταβέρνα, στα καλά καθούμενα, συμπολίχνεις. Θέλεις, θα σου εξηγήσω. Πάντως, μια που είσαι εδώ και θα πάμε να φάμε στην ταβέρνα, στα καλά καθούμενα, αμέσως, να το εξηγήσω. Αμέσως μετά, γιατί πάμε στο διάλειμμα, όταν θα έρθεις, περίμενε Βασίλη, επειδή διερωτήθηκες όντως αν έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, έτσι, θα μας πεις και την άποψή σου για αυτά που είπε ο κύριος Άγγελος Αναστασιάδης, έτσι, όταν γυρίσουμε, αυτά που, τις δηλώσεις που έκανε σε ένα εδώ πέρα τοπικό. Τι έκανε ο Άγγελος Αναστασιάδης, όπως και τις δηλώσεις είπε, του. Ναι, είπε ότι σε διοικούσαν άνθρωποι του Ολυμπιακού, έτσι είπε. Σαν του Ντέμι. Ποιανού Ντέμι, καταρχήν αυτές οι απόψεις του Ντέμι και του Αναστασιάδη, εκ των υστέρων όταν βγαίνουν και μιλάνε για κάποιες ομάδες και λένε, ναι, για μένα είναι άτοπες και άχρονες. Άμα είναι άχρονες, δεν ισχύουν. Όχι, γιατί βάζουν. Απάντησε, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Θα σου απαντήσω ακριβώς. Παρακαλώ. Λοιπόν, είχε σχέση ο κύριος Ντέμις. Της ΑΕΚ, είχε σχέση με το Open. Με το Open είχε σχέση. Είχε σχέση. Με αυτό τώρα που κολλάει. Ωραία, με την ΑΕΚ είχε σχέση. Είχε σχέση σαν πρόεδρος. Και σαν παίκτης ή σαν πρόεδρος, ναι. Ωραία, βγάζει το δικό του το εγώ και το δικό του παράπονο. Έφυγε με τις κλωσιές και από την ΑΕΚ και από το Open. Τι θέλεις να σου πω από εκεί και πέρα. Δουλειά, ναι, αυτό τώρα τι είναι. Εγώ κάνω. Για την τιμωρία, είναι πολύ επιεικής η τιμωρία. Άλλο σε ρώτησα. Εγώ δεν σου είπα για τον Ντέμι, σου είπα για τον κύριο Άγγελο Αναστασιάδη που ήταν προπονητής. Σου απαντώ. Σου έδωσε ρεζάχο για να καταλάβεις και για τον Αναστασιάδη. Δηλαδή ο Αναστασιάδης έβγαλε τώρα με τις δηλώσεις του πίκρα που έφυγε πριν 20 χρόνια από τον πάγκο του Μπάουκ, 15 δεν ξέρω πριν. Αυτό είναι. Πάνε ρώτησε τον. Εγώ αυτό βλέπω. Πολλά χρόνια λεζάχο. Πολλά έβαλα έτσι. Ακόμη καλά. Ναι, αλλά δεν μου απαντάς, τι θα πω. Δηλαδή, ένα λεπτό, κοιτάμε αν έβγαλε πίκρα ή αν είναι αυτά που λέει αλήθεια ή όχι. Εγώ το θεωρώ αγνώριστο. Δεν τον παίρνω ζάχο καθόλου, δεν τον παίρνω τις δηλώσεις του. Απάντησες. Γιατί σου είπα την απάντηση. Βρεθήκαν εκ των υστέρων εκτός. Ωραία, απάντηση. Είναι η άποψή σου. Για την τιμωρία. Διάλειμμα πρέπει να κάνουμε. Για την τιμωρία. Η τιμωρία, κλείσε με αυτό. Για την τιμωρία. Είναι χάδι. Ήταν πολύ υπηκή. Ωραία. Η τιμωρία, όπως σου δήλωσα, εγώ αν ήμουν στην ΕΠΟ, θα έπαιζες με γάμα εθνικής διαιτητές και χωρίς ΒΑΡ, εσύ και ο Ολυμπιακός. Έτσι και αυτή η τιμωρία είναι πολύ υπηκή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Επειδή είμαστε εξυγιαντές, κάτι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά. Αλλά σε παγκόσμια ρε φίλε, τι γίνεται. Μη στεναχωριέσαι, Νικόλα μου. Όταν αλλάξουν τα κόζια θα το πάρεις πολύ χαμπάρι. Και δεν αργεί η τέτοια. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Ένα δευτερόλεπτο. Εάν ο Πάκος πάει και κάνει ταύτιση απόψεων με τον Ολυμπιακό, εσύ θα παραμείνεις. Δεν κατάλαβα. Σε αυτή την ταύτιση απόψεων. Δεν το καταλαβαίνω. Για την εξυγίανση. Θα παραμείνεις. Αν κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ταύτιση απόψεων για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου, εσύ τι θα κάνεις άμα κάνει ταύτιση απόψεων ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ? Εσύ θα παραμείνεις. Έχεις τη δύναμη να παραμείνεις. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει το συμφέρον της ομάδας μου πρώτα, Νίκο. Να είσαι καλά. Γιατί πήγε και τρία. Έτσι. Ή να μην το κάνουμε. Ό,τι είναι το μότο μου είναι πάντα πρώτα είναι το συμφέρον του συλλόγου, της ομάδας. Μετά είναι όλα. Έχω καταλάβει αυτό με το οποιοδήποτε τμήμα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν είμαι και ο Νίκο Κώστα,
ο Κούδας να πω ότι θα πάω και με το διάολο αρκεί να είναι στο συμφέρον της ομάδας. Αυτό είπε ο Κούδας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ο Κούδας το είπε, δεν το είπα εγώ. Λοιπόν, βέβαια, τι, βέβαια. Και κάποιος άλλος να κάνουν το δελτίο του Αβραάμ Παπαδόπουλου και την άλλη μέρα ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι, καλά λες. Όντως, θα ρωτήσω το γλου. Θα ρωτήσω το γλου, επαφή. Ο πρόεδρος σας το είπε, δεν το είπαμε εμείς. Θα ρωτήσω το γλου την άποψή του. Θα ρωτήσω το γλου. Ρώτα το Μαρινάκι. Το γλου θα ρωτήσω, είναι καλύτερα να τα ξέρω. Ρώτα το Μαρινάκι, γιατί για να κάνεις οτιδήποτε το Μαρινάκι ρωτάς. Όπα, σιγά, σιγά, μόλυντε, σιγά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Σας και τους δύο σας κατέβασα, γιατί παιδιά δεν θα τελειώσουμε ποτέ και 4 λεπτά θα φάω έτσι κι αλλιώς. Ότι άρχισα 3,5 ήδη λεπτά για το διάλειμμα. 23-12-87 και 3-8 έχω ένα φίλο από σταθερό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54-222. Όλα αυτά στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Βασίλης Χατζηνάκος, Ζάχος Ντρούλινγκ. 23-12-87 και 3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-222. Τάσο, ήθελες να πεις κάτι, σε διάκοψα ή όχι? Ναι, πάμε. Ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει, να το κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα λίγο. Αυτό που ήθελα να πω και θα ήθελα λίγο και τη δική σου απάντηση και του φίλου μας του Βασίλη του Χατζηνάκου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, στην πολιτική στράφηκε, ας πούμε, υπέρ της Γαλλίας. Έτσι. Κέρδισε, πήρε τα Ραφάλ. Έτσι. Θα πάρει φρεγάτες στο πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή ισχυροποιείται με στρατιωτικό εξοπλισμό που το φοβάται και ο Τούρκος. Η Τουρκία, ας πούμε, τα βρήκε με τη Ρωσία. Κέρδισε τους S-400. Εντάξει, βέβαια έχασε από την Αμερική τα F-35 κτλ. Θέλω να σου πω ότι όποια συμμαχία και αν δημιουργήθηκε είτε από την Ελλάδα είτε από την Τουρκία, κάτι κέρδισαν. Δηλαδή η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ, τα οποία είναι κάτσε καλά μαχητικά αεροσκάφη. Σωστά λες. Έτσι, και θα πάρει και φρεγάτες πολεμικές, και ο Τούρκος πήρε κάτσε καλά εξοπλισμό, ναι. S-400 κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, στα τόσα χρόνια, ας πούμε 3-4 χρόνια που τα έχετε καλά με τον Ολυμπιακό, έτσι υποτιθέμενα, τι κέρδισε, ρε φίλε ο Άρης? Δηλαδή η συμμαχία γίνεται για να κερδίζει. Δεν είναι μεγάλο για να κερδίζει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τάσο, η συμμαχία γίνεται, μου λες ότι για να κερδίζει κάτι αγωνιστικά ο ένας, ή εγώ νομίζω ότι η συμμαχία γίνεται. Για να το πω αλλιώς, για να μην παρεξηγηθώ. Όταν έγινε η συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, για να γκρεμιστεί η κόκκινη παράγκα, ναι, να πέσει από το φόκο τέλος πάντων ο σύλλογος ο γνωστός. Είχαν πει, εμείς θα κάνουμε μια συμμαχία, ναι, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε την εξυγίαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να μην υπάρχουν παράγκες. Όχι, να γι' αυτό το είδαμε ήδη, το βάζει να ξένοι διαιτητές κτλ. Αλλά είπαν από εκεί και πέρα, ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο για την ομάδα του αγωνιστικά. Έτσι. Στο εξαγωνιστικό όμως συμμάχησαν για να γκρεμιστεί η παράγκα που λέγαμε κόκκινη, πράσινη, κίτρινη κτλ. Κατάλαβες. Αυτό θα σου πει. Δηλαδή κάτι κέρδισαν αυτές οι ομάδες. Ναι, αλλά όπως ας πούμε, σου πω κάτι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε ντάμπλι. Η ΑΕΚ πήρε κύπελο, πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελα γιατί υποτίθεται ήταν καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ σε αυτούς τους τελικούς. Γι' αυτό τα πήρε. Όχι γιατί συμμάχισε με την ΑΕΚ, εκτός αν γίνεται το άλλο. Όχι. Θέλω να πω ότι αν δεν γκρεμιζόταν αυτή η παράγκα η γνωστή, ενδεχομένως να μην ήταν τα κέρδη και τα ωφέλη τόσα. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Άρης λοιπόν τι κέρδισε με αυτή τη συμμαχία? Ο Άρης δεν κερδίζει. Έτσι που, ακριβώς, που λέμε, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι, ο Άρης, λέμε, ακριβώς αυτό. Μάλλον παδίνε παιδί μου αυτά που λέμε. Έτσι, λέμε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια καλή σχέση. Τι κέρδισε? Όχι, σχέση υπάρχει, εξαγωνιστική. Ακριβώς αυτό ότι δεν κέρδισε τίποτα φάνηκε και από τα περσινά play-off, Τάσο, που ο Ολυμπιακός μπήκε πρωταθλητής στα play-off. Και ο Άρης πήρε ένα πονταλάκι και κινδύνεψε να χάσει και τη θέση του στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς σου λέω. Άρα δεν υπάρχει καμία συμμαχία μέσα στο γήπεδο. Αυτό σου λέω, τζάμπα χρέωμα τρως, γιατί αυτοί δίνουν το νερό στον άγγελό τους. Μα αυτό σου λέω, το χρέωμα αυτό που λες είναι για το αγωνιστικό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ακριβώς, γιατί ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν μου έδωσε τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβεις, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στους φίλους, γιατί τους έχουμε τους δύο ειδικά σε πολλή ώρα στην αναμονή. Καλησπέρα. Θα αφήνουμε να μιλάει ο ένας και μετά ο άλλος. Έτσι, καλησπέρα. Πρέπει να γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Θα έχω και μπουγάτσα απέναντί μου μετά από χρόνια. Και μακουκούλα. Θα το σκίσω. Και μακουκούλα. Μακουκούλα. Το μακουκούλα τον περιμένω. Και αδιάβροχο θα βάλει. Επιτρέπετε να ξεκινήσω με ύμνο του Ηρακλέους?
Για Μακοκούλα και Ασλαμά, με επιτρέπετε. Βέβαια, να ξεκινήσει. Καλά, άμα θες να κάνει κοιλιά η εκπομπή. Μην το πάρουν τέτοιο, γιατί θα τελειώσει το μπάσκετ και αν κερδίσει ο Άρης, μην το πάρουν. Έλα, πλάκα κάνουμε. Μην το πάρουν αντίθετα. Καλησπέρα. Πάμε στους φίλους, πάμε στους καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας. Αυτό. Πάμε το όνομά σας, το όνομά σας, αν θέλετε. Ο 51. Ο 51. Σε γεια σου 51. Γεια σου 51. Επίδε το λέει όνομα. Επίθετο, επίθετο. Έλα 51, πάμε. Μια και μιλούσατε πριν και λέγατε ξέρω. Έλα 51, γεια σου. Γεια σου Ρετάσο. Γεια σου Γιγάντα. Πάμε. Λοιπόν, μια και λέγατε πριν για αυτό είπε αυτό, ο άλλος είπε εκείνο, ο ένας είπε το άλλο. Μπορεί να πει ο καλύτερος. Θέλεις να μας πεις Ζαχαρία τι εννοούσε ο φίλος μας ο Χατζάρας όταν είπε κλείστε τα μικρόφωνα να σας πω πως ανεβήκαμε. Δεν ξέρω φίλε, δεν είπε τίποτα στον αέρα. Για πες, για το ξέχασα. Πώς ανεβήκαμε, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Πώς για αυτό το ξέχασε, αυτό έχεις καλή μνήμη, τα πολύ θυμάσαι. Πολύ καλή, θυμάμαι δεν τον άλλο. Δεν είπε μπροστά στους δημοσιογράφους, τα είχε καλή θέα. Τα είπε, το πας να το... Στην άνοιξη τύπου και τους λέει κλείστε. Δεν μπορούμε όμως, ένα λεπτό. Στον αέρα δεν είπε τίποτα, εδώ ο άλλος έδωσε συνέντευξη. Συνέντευξη έδωσε. Συνέντευξη, ο άνθρωπος σου λέει κλείστε τα μικρόφωνα για να... Ωραία. Ο άλλος όμως θα είπε σε ανοιχτά μικρόφωνα, φίλε. Ρε φίλε, κάνεις τον πως δεν καταλαβαίνεις. Είπε κάτι και άφησε. Πώς δεν καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Ωραία, εγώ λέω ότι αν ρωτήσουμε τώρα τον Χατζάρα θα κάνει κολοτούμπα, να στο παλιός. Ο κύριος Αναστασιάδης σε ανοιχτά μικρόφωνα τα είπε. Δεν τα είπε σε κλειστά. Είπε, μας διοικούσαν άνθρωποι εντεταλμένοι του Ολυμπιακού. Έχεις να πεις κάτι. Ναι, έχω να σου πω πολλά γι' αυτό. Παρακαλώ. Εγώ σαν οπαδός. Ναι. Εγώ σαν οπαδός, αυτή την ομάδα ναι. που οποιοδήποτε σχέση μπορεί να έχουν παράγοντες ναι. ή οποιοδήποτε δική μας, είναι ντροπή για εμένα. Είναι εγώ αυτό. Δεν βλέπω να ντρέπεται κανένας αρκανός για αυτό το... Το τι είπε κάτι ντροπή. Ο Άγιος Αναστασιάδης, ναι. που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό Ηρακλή και από δεκάδες ομάδες, εντάξει, εμένα δεν με αντιπροσωπεύει σαν ΠΑΟΚΣ. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είπαμε. Γιατί ο καθένας μπορεί να μην αντιπροσωπεύει και να σου πω και κάτι, 51, περίμενε λίγο. Περίμενε 51. Αυτό καταρχήν ξεφτιλίζει τον εαυτό του Αναστασιάδης, αν το είπε. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν και αυτός ο πολίτης του ΠΑΟ, γιατί δεν βγήκε να τα πει τότε. Ναι, εντάξει. Σε αυτό συμφωνώ ότι ξεφτιλίζεται και ο ίδιος. Με κατάλαβες. Ότι μπορεί να σου πει τα χρονικός. Εγώ συμφωνώ μαζί του ότι βγάζει πίκρα. Α. Εντάξει. Γιατί γυρνάει πόρτα. Μα πίκρα μπορεί να βγάζει. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω αν είναι αληθινά αυτά που λέει ή όχι. Κοίταξε, αν είναι αληθινά ή όχι το έχει γράψει η ιστορία. Γιατί εμείς και καταλήψεις κάναμε. Εντάξει, και πρόεδρους κυνηγήσαμε όταν και δεν τους υποδεχόμασταν με κόκκινα γαλιά και κλάδους τέλος πάντων. Όταν ήρθε ο Γλου, κάνατε καμιά κατάληψη. Και τώρα θυμάμαι όταν βάλατε το μόλτο στον ποπό, κάνατε καμιά κατάληψη. Κάτσε καλά, ρε Ζαχαρία. Πες μας ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που δεν κοιτάξει. Μεταφορέ ο Κυριάκο. Τι έκανε? Μεταφορέ ο Κυριάκο είναι στην Τούμπα. Όχι, για κάτι. Α, το Μαρινάκι, για του δικού σου. Για του δικού σου λέω, άσε τι παίρνει ο αντίπαλο. Για του δικού σου λέω, είπε, έκανε καταλήψει. Όταν ήρθε ο Κλέγκεν, έκανε καμιά κατάληψη και δεν το έκανε. Ένα μάτσο πε μα, Ζαχαρία, που ήρθε ο Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη με τον Μπάουκ και δεν έγινε ιστορία. Μπορεί, εγώ δεν σου λέω για τον κόσμο, α τον κόσμο. Εγώ τον κόσμο σου έβαλα. Εγώ τον κόσμο σου λέω, μου λέει έγινε καταλήψει. Άσε τη διοίκησή σου, σου λέω, μου λέει έγινε καταλήψει. Έτσι. Εγώ δεν θυμάμαι όταν πήρατε τα εκατομμυριάκια από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι καμιά κατάληψη να έχει γίνει. Μια χαρά ήταν. Τα κλέψαμε τον Παναθηναϊκό, τα εκατομμυριάκια, δύο παιχταράδες δώσαμε. Εντάξει, όχι. Και ο Γλου, δεν θυμάμαι να έχει καμιά κατάληψη με τον Γλου. Με τον Γλου αντιδράσετε και δεν το θυμάμαι ρε παιδιά. Εμπορική συμφωνία μας λέγατε ότι είναι. Εμπορική συμφωνία. Δηλαδή εσύ ρε φίλε τον είχες στη Vodafone που στο χαλουλάω τώρα σε κανένα και εσύ, χρόνια. Και εσύ είχες στη Vodafone. Το γλουγλου τι ήταν. Εσύ έτσι. Μα εγώ δεν είναι εχθρός μου Ολυμπιακός, είναι μαζί. Εσύ είστε εχθροί. Ναι, γιατί δεν αντιδράσατε. Παλιά ήταν εχθρός σου. Εκτός αν είσαι να φύγει πάντα για το ξέρουμε. Έλα 51, κλείσουμε. Να πω και κάτι τελευταίο από Αλγκάρια. Παρακαλώ, παρακαλώ, σ' ακούμε. Πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή του Αριανού, ναι. αν υπήρχε πριν μερικά χρόνια ο Μεϊμάρης και μπορούσε να πάρει το GPS για να πάει στα γήπεδα της Β' και της Γ' Εθνικής. Πολύ πιο εύκολη. Που δεν ήταν τόσο χάρη. Πολύ πιο εύκολη. Έτσι, ονάτι μου. Πολύ πιο εύκολη. Αυτά ήταν. Να σε καλά. Να σε καλά.
Γεια σου, με ζεστή. Να σε ακούμε, πολύ ωραίο 51. Λίγο ξαναμελέτησε τις δηλώσεις του. Ήθελες να είμαι σαν τον Ηρακλή, να δω σου βγήκε. Ξαναμελέτησε λίγο αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης. Εγώ θα ψάξω λίγο αυτό με το γαντάρα, το είχα ξεχάσει. Τι να το ψάξω. Είπε να κλείσουν οι κάμερες, να σου πω πώς ανέβηκε ο Άρης. Μα δεν είπε τίποτα, είπε να κλείσουν οι κάμερες. Κάτσε να το κουκλάρω εγώ να το ψάξω λίγο. Πού είναι ένα πάθο μου έδωσε ο φίλος ο 51 και θα σε ενημερώσω από εβδομάδα. Κούκλαρε το, και εγώ θα βάλω τον κύριο Αναστασιάδη. Ξέρω να βρω ηχητικά και τα λοιπά. Θα είμαι έτοιμος την Κυριακή. Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Και με το, και του στρατηγού. Και του στρατηγού. Να σε πω πώς ανέβηκε ο Άρης. Όπως ανέβηκε ο Απόλλωνας Σμύρνης και η Λαμία εκείνη τη χρονιά. Ο Άρης δεν ανέβηκε. Σώθηκε εκείνη τη χρονιά. Δεν ανέβηκε. Άστο, ό,τι να είναι. Έλα, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο. Έλα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε όλοι. Ζάχος, Βασίλης, όλη παρέα. Γεια σου, Τάσο Παοκτσέ. Γεια σου, Ζάχο, αγωνιστή. Γεια σου. Και γεια σου, κύριε Χατζινάκο. Ευγενικότατος. Ευγενικότατος. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος, εδώ και 66 χρόνια. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, Γιώργα, ρε γίγαντα. Λοιπόν, είμαι Παοκτσής, εντάξει. Γνωστό. Εν έτη 1973 περίπου, δεν ήμουν οργανωμένος, έτσι. 73, που ήταν και προεδράρα ο, ο Παντελάκης. Μετά το πρώτο κύπελλο εννοείς, του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, πρόσεξε να δεις. Οι οργανωμένοι κάνανε καθιστική διαδήλωση και όσες φορές έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ δεν σηκωνόταν, δεν χειροκροτούσαν, δεν κάναν τίποτα. Γιατί ήταν κοντρά με τον Παντελάκη. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Και εκεί που καθόταν ξαφνικά, ας βγουν οι υπαλλοί να τα πούνε. Σηκωνότανε, γυρίζανε την πλάτη, κατεβάζανε τον πισινό, τα πατελόνια τους και δείχναν τον πισινό τους στον ΠΑΟΚ, στον πρόεδρο. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν, ο ΠΑΟΚ είναι κίνημα και δεν είναι προεδρική. Τώρα, όσο για τον Άρη, αυτό που λέτε ότι οι Αριανοί είναι φιλοολυμπιακοί, είναι λάθος, ρε παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσετε τους Αριανούς που φάγανε ξύλο. Δεν λέμε τους Αριανούς ο παδός φίλο ότι είναι φιλοολυμπιακοί. Ναι, φάγανε ξύλο. Ρωτήστε τον κουμπάρο μου που στο Βόλο, από ψηλά από την Κερκίδα, έφτασε στον Πάτο, εκεί τον πήγαν οι Ολυμπιακοί και τελικά με διάστηση πήγε στο νοσοκομείο. Έχουν φάει ξύλο. Όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν και είναι ενάντια στον Ολυμπιακό. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, αν θέλετε να ρωτήσετε τους Αριανούς, επειδή τυχαίνει ο πρόεδρος και λογικό ήτανε, στη Βέρεια ήτανε, μπορεί να ήταν Ολυμπιακός. Ήταν. Και ο δικός μας ο Σαββίδης ήτανε κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, σωστά μιλάς. Αλλά οι Αριανοί δεν ήταν, είναι φίλε κάποια άλλη ομάδα που είναι Ελλάδα. Ο δικός μας ο πρόεδρος, μην μπερδεύεσαι. Ναι, εντάξει, δεν ήταν στην Ελλάδα. Έχει διαφορά τεράστια να είσαι στο Ροστόφ, να ακολουθείς την ομάδα του Ροστόφ. Και έχει διαφορά να είσαι πρόεδρος στον Άρη και να έχει δηλώσει ότι είσαι από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Ναι, αλλά και αυτός ο πρόεδρος είναι καλύτερος από τους πρόεδρους τους Αριανούς, που δηλώνανε Αριανοί, είναι καλύτερος. Σωστά γιατί μιλάς. Και αυτό τζιράρει κάποια λεφτά από την τσέπη μιλάς. Του. Σωστά μιλάς. Ναι, είναι αυτό είναι, κατάλαβες. Δεν είναι. Ναι. Όσο για το άλλο, ότι... Όλο για δικαστήρια μιλάμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε, αφού είμαστε... Για δικαστήρια να κοπούν τόσοι βαθμοί από τον ΠΑΟΚ, τόσοι από τον Ολυμπιακό, τόσοι από τον Άρη. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα πρέπει να παίζεται μέσα στο χόρτο. Όπως έχω πει και άλλη φορά, οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες και ανάλογα με τις θέσεις που καταλαμβάνουν στην τελική βαθμολογία πληρώνονται κιόλας οι άνθρωποι. Πρέπει να γίνει όλοι εμείς οι φιλάθλοι. Πρέπει να θέλουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Αυτό είναι, καταλάβατε. Πολύ ωραία. Επίσης, καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Λέσε με αυτό, Γιώργο. Άκου, ένα τελευταίο. Θέλω να δώσω τα έμφυμα σε κάποιον κύριο Αντώνη που βγαίνει στον Κούλαλη, ο οποίος, ο άνθρωπος αυτός, συνέχεια μιλάει μόνο για την ομάδα του. Τίποτα άλλο. Τι ομάδα είναι ο Αντώνης? Και αυτό είναι το σωστό. Τι ομάδα είναι? Ο Ηρακλής είναι. Α, Αντώνη. Μιλάει πάντα για την ομάδα του. Είναι πολύ, πολύ κοντά στην ομάδα και το βλέπω Γιώργο, αναφέρει εντάξει. Διάφορα γεγονότα το Γιώργο, οποία... Αυτός είναι φίλος ναι, πραγματικός. Εντάξει, εντάξει, μιλάς, όχι, για μένα το σωστό είναι να μιλάς πρώτα για την ομάδα σου, αλλά δεν παίζεις μόνο σε ένα πρωτάθλημα, έτσι.
έχει και αντιπάλου. Δεν μπορεί να, να ναι, λε. Και πρέπει να κάνει κακό και κακό. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, κακόπιστη. Εντάξει, ξέρει τι, τι γίνεται. Αν ακούσει κάποιον άλλον ένα σχόλιο, τσατίσει και εσύ και κάνει το, το ανάλογο. Εντάξει, μετά να πούμε, αμαλώνουμε κάτι που έχει πιο μεγάλο ζαχό. Μια οπαδική αντιπαράθεση μέσα σε όρια μπορεί να υπάρξει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ που μα κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά, κύριε Γιώργο. Την όμορφη εκπομπή σας. Καλό βράδυ. Να σε καλά και εσύ. Να σε καλά, κύριε Γιώργο. Φυσικά πάντα με όρο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξέρουμε που σταματάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον τελευταίο φίλο για αυτό το ημίωρο, έτσι. Έχουμε άλλα 20 λεπτά μετά. Καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Το όνομά σας, αν θέλετε, καλά είμαστε προς το παρόν. Να δούμε αύριο. Εγώ είμαι ο Νίκος Ζαχαρία. Ναι. Επειδή θα πάω στο διάλειμμα. Μπορείς να κάνεις το διάλειμμα να σε μιλήσω στον αέρα γιατί είναι ανάγκη. Για το διάλειμμα θέλω άλλα 5 λεπτά. Μαζί σου θα πάω τώρα. Μετά, αν θέλεις, όταν τελειώσει η εκπομπή, πάρε με τηλέφωνο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Θα είσαι εκεί. Θα 5 λεπτά κάθομαι εδώ και με τον Αντώνη. Τι να σου πω αυτό. Επειδή χτυπάει το τηλέφωνο στη γραμματεία και δεν, το, και δεν σηκώνει κανένας. Δεν το σηκώνει στη γραμματεία κανένας γιατί δεν είναι κανένας στη γραμματεία. Είναι 9.30 ώρα, έτσι. Γι' αυτό. Θα το σηκώσεις. Θα σηκώσω, ναι, θα έχουμε 2-3 λεπτά καιρό μέχρι να ξεκινήσει ο Κούλαλης, έτσι, ο Αντώνης. Ωραία, με το που τελειώσει εκπομπή θα σε πάρω τηλέφωνο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ντάξει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, ντάξει. Σε ευχαριστώ. Ωραία, κάτι προφανώς θα θέλει ο φίλος, άρα έχουμε boys, έχουμε 3-4. Λοιπόν, σας έχω νέα. Για πες αυτό που ήθελες να πεις, για πάμε και στο διάλειμμα. Που σίγουρα θα ενδιαφέρει και τον Βασίλη τον Χατζηνάκο, μιας και είναι και αυτός φίλος του Άρη και είναι διψασμένος για τίτλο, όπως για ο φίλος μου Ζάχος. Ότι... Λοιπόν, η ΕΠΟ γνωστοποίησε πότε θα γίνει η κλήρωση για την φάση των 16 του κυπέλλου Ελλάδος. Το ξέρω. Για πες, το πέτω μεσημέρι. Για πες. 5η 18 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Πάρκο Γουδί, χωρίς την παρουσία κόσμου και δημοσιογράφων λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού, κύριε Χατζηνάκο. Ακούτε έτσι? Ακούει, ρε. Θα την κάνει... κλήρωση θα την κάνει ο Περσινός πάλι. Αυτό που είπα το μεσημέρι. Ποιος θα την κάνει την κλήρωση, θα σου ξέρεις όμως, δεν το λέει έτσι. Και πώς θα γίνει. Όχι, δεν γράφει. Δεν γράφει. Ποιος θέλετε, εγώ θα πρότεινα τον κύριο Καρυπίδη να ορίσει ο κύριος Καρυπίδης. Όχι, εγώ θα πρότεινα να γίνει ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Θα γυρίσουν τα τάντερα. Οπότε για να μην χάσω την ψυχραιμία μου, καλύτερα μην τον δω. Άκουσα με. Το σωστό και το δίκαιο είναι να γίνει. Να γίνει ηλεκτρονικά, έτσι. Να μην μπαίνει χέρι ούτε οτιδήποτε. Εγώ θέλω να την κάνει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης την κλήρωση. Όχι, εγώ θέλω. Το προτείνω από το ραδιόφωνο. Τάσο, εγώ θέλω να την κάνει εσύ. Εγώ συμφωνώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να την κάνει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Όχι, εσύ θέλω να την κάνει την κλήρωση. Ο άνθρωπος τόσα λεφτά βάζει 3 εκατομμύρια ευρώ το καβάλα. Μην κοιτάτε που είναι. Τρεις ήμιση, Τάσο. Να κοιτάζει μέσα την κυριωτήρα και να αρπάει στο μπαλάκι, λες και ήταν φρέσκο ψωμί. Όχι. Ναι, μα το μπαλάκι έπαιξε. Λες και να του πέραν το ψωμί από το σώμα. Τάσο, άκουσε με, τώρα θα συμφωνήσω με αυτό θα πω. Εγώ θα πω δεν έκανε τίποτα ο κύριος Γαβριλίδης και είμαστε κακοπροαίρετοι εμείς, έτσι. Δεν είναι σωστό να γίνει ηλεκτρονικά η κλήρωση. Να μην μπορεί να πει. Σωστό είναι αυτό που λες, ναι, να γίνει. Πει... Αλλά για όλους έγινε, ρε φίλε, αυτό. Τώρα... Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, τώρα... έτσι, εγώ να είμαι και εγώ κακοπροαίρετος. Και να πω υπήρξε δόλος, έτσι. Ναι. Που εντάξει, υποθετικό είναι αυτό και δεν το λέω. Το βάζουμε σαν υποθετικό. Δεν διαβάζουμε εγκεφάλους, έτσι. Μπράβο. Το βάζουμε, ο Άρης δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε καλά μέχρι το τέλος. Αν δεν έκανε τη βλακεία ο Κουέστα και την ξυπνάδα που χαλάκιζε, θα περνούσε στο Ολυμπιακό. Σωστά. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με την προδιάθεση. Ρωτάω, παιδιά, συγγνώμη. Αν υπήρχε, επαναλαμβάνω που δεν μπορούμε να το ξέρουμε, έτσι. Αν υπήρχε, αυτό δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Θα του καθόταν η Άκη ο όλος του. Εντάξει, εσύ, να μην μας φταίνε όλα. Λοιπόν, όχι, όχι. Να... Εγώ δεν με φταίνε όλα, αλλά θέλω να γίνεται ηλεκτρονικά. Για να μην μπορεί ο κακός ο Τρέγιας, ο κακός ο Ντρούλινγκ, ο κακός, ο κακοπροαίρετος μάλλον, ο Χατζηνάκος, να μην μπορεί να πει τίποτα. Έτσι. Εγώ θέλω να την κάνει την κλήρωση χειροκίνητα ο Καρυπίδης με το Μαρινάκι. Εγώ συμφωνώ. Εγώ θέλω τους εξηγιάντες. Θέλω τον να κύριο... δω τι θα πείτε μετά. Τον κύριο Μελισανίδη που είναι gentleman, δεν πιάνει ούτε μέσα ούτε τίποτα. Τον κύριο Ιβάν Σαββίδη που φέραν την εξηγή, φέραν το ΒΑΡ. Να κάνουν και την κλήρωση. Αυτοί οι εξηγιάντες. Μπορεί να την κάνει από το Ροστόφο Σαββίδη, αν μου ή από το Πόρτο Καράς. Με τι λέει, ναι, με... να πατήσει λοιπόν, το κομβί. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώσω. Η κλήρωση λοιπόν της έκτης φάσης, κύριε μου, τη διοργάνωση θα καλυφθεί μέσω live streaming από το epo.gr, να ξέρετε, ενώ οι αγώνες θα είναι διπλή, παρακαλώ.
Α, συνολικά διπλή. Στην... Διπλή, ναι, ναι. Διπλή, διπλή, ναι, σημαντικό αυτό. Συνολικά, κύριε Γατζηνάκο, στην για να μην μπορεί να διεκδικήσει ποτέ άλλο έγκλημα για μένα στο κύπελο Ελλάδος, αυτά μονά έπρεπε οι διπλοί αγώνες τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά. Είναι έγκλημα για μένα. Δεν νοείται κύπελο διοργάνωση. Όλα μονά έπρεπε, όλα μονά. Διπλοί αγώνες θα τη φάσει το 16. Αδιανόητο. Και είδες τώρα... παιχνίδια μέχρι τουλάχιστον τα ημιτελικά. Και είδες τώρα τρεις ομάδες αλφα-εθνικής αποκλείστηκαν από μικρότερης κατηγορίας ομάδα επειδή ήταν μονά τα παιχνίδια, έτσι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Έτσι είναι το σωστό, ρε Σιζάχο. Έτσι είναι. Έτσι είναι το σωστό. Για να το ολοκληρώσω. Ολοκληρώσω και πάμε στο διάλειμμα. Συνολικά στην κληρωτήρα. Κληρωτήρα είπα, κύριε Κατζηνάκο. Ναι, μην κάνεις το λογοπαίγνιο. Ναι. Θα μπουν 10 ομάδες από τη Super League. Ναι. 5 ομάδες από τη Super League 2. Και μία ακόμη από τη Γάμα Εθνική. Ενώ. Ποια είναι από τη Γάμα Εθνική? Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ το ρίζουμε. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης. Ναι. Ολυμπιακός, παραπάνω, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης, ναι, θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στον γύρο των 16. Ναι, αφού δεν είναι. Δεν ο Παναθηναϊκός όχι. Ο Παναθηναϊκός... Οι υπόλοιπες ομάδες πλην των τεσσάρων που αναφέραμε είναι Παναθηναϊκός, Ιωνικός, Βόλος, Άγιος Νικόλαος, Πανετολικός, Λαμία, Λεβαδιακός, Λάρισα, Αναγέννηση Καλύτσας, Όφη, Νίκη Βόλου και Κηφισιά. Μία από αυτές τις ομάδες που είπαμε θα είναι κυπελούχος Ελλάδος. Ελλάδος. Πάντως ωραίο θα είναι, για τα... αυτό είναι καθαρά δημοσιογραφικό, να ξέραμε ας πούμε πώς θα γίνει. Γιατί όντως μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω, αν πάντως την ξανακάνει ο κύριος Γαβριλίδης, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του, να σου πω την αλήθεια. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Έχω λοιπόν φωνή για Βόλος Άρης πάντως στο κύπελο. Βόλος Άρης, εσύ και εσύ καλός άνθρωπος είσαι που θέλεις τα ίδια να γίνω πάλι. Βόλος Άρης θέλεις και εσύ. Κοίτα λίγο, Γαντιλάκο, έχει και Νίκη Βόλου να ξέρεις μέσα. Μπορεί να ξαναπάω το Βόλο με τη Νίκη Βόλου. Λοιπόν, είναι σας... η πραγματική ομάδα του Βόλου, έτσι. Είναι. Όχι εδώ το διάλειμμα. Η Νίκη και ο Ολυμπιακός, σωστά τα λέτε. Και οι δύο πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ο φίλος που είναι στην αναμονή, αν έχει την ευγενή καλωσή να περιμένει, οκ, γιατί είναι και από κινητό. Αλλιώς, σε 4 λεπτάκια, το 23-12-87 και 3-8 θα είναι δικό σας για άλλα 20 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, μπήκαμε στα τελευταία 19 λεπτά της ραδιοφωνικής μαρμίτας. Μην ακούω τον ποιος έχει ανοιχτό. Λοιπόν, Τάσος Τρέγιας, Βασίλης Χατζηνάκος και Ζάχος Ντρούλινγκ για 20-19 λεπτά ακόμη μαζί. 23-12-87 και 3-8. Γράφτε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54-22. Τάσο. 84-78 έχασε ο Ολυμπιακός από τη Ζενίτ. Όντως. Στην Αγία Πετρούπολη. Να το πούμε αυτό γιατί είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ με τον Πασχετικό, έτσι. Εντάξει, θα παλέψουν τα παιδιά του Λυκογιάννη εκεί και ό,τι βγει. Τι να καλά, εγώ θεωρώ, θεωρώ λίγο ότι ο Ολυμπιακός είναι και υπερεκτιμημένος όσον αφορά αυτή ότι δεν χάνει. Είδες ο Ηρακλής, κανονικά πρέπει να τον κερδίσει κιόλας, γιατί είναι φάουλ εκείνη η τελευταία φάση, έτσι όπως την είδαμε. Στην ουσία έχασε στο Ιβάνοφ, γιατί δίνοντας το φάουλ, μία από τις δύο βολές αν ευστοχήσει, το μάτς τελείωνε όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δηλαδή νικούσε. Ήταν μία βολή, νομίζω, τρίποντο και μία βολή. Α, ναι, ήταν σε σούτ, σε καλάθι, νόμιζα ήταν, ναι. Λοιπόν, άρα. Ναι, όχι, ήταν τρίποντο και μία βολή ήταν, Ζάχο. Το σωστό είναι, ναι, άμα την ευστοχήσει τη βολή, τελείωνε το μάτς γιατί σε νεκρό χρόνο. Λοιπόν, σα έχω νέα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το μάτζαρι στο μπάσκετ, είπαμε. Mm-hmm. Έχουμε όμως απάντηση και από συμπολίτη, από τον Άρη. Ναι. Ο οποίος ανακοίνωσε τον Φρίδα. Έτσι, Λάμπρος Φρίδας. Πιτσιρικάς είναι. Ο Φρίδας. 20χρονος γκάρτ. Εντάξει. Σήμερα ανακοινώθηκε το απόγευμα από τον Άρη. Από τους Ίκαρου Κάλλον. Το παλικάρι, έτσι. Ναι, είναι στο πνεύμα του που πήρε από τον Ετζίμπογλου. Και του βγήκε του Άρη, έτσι πριν κάποια χρόνια. Ένα 96. Τελικά και τα τρίκαλα βγάζουν Δαναό Τρικάλων, βγάζουν παιχτάκια καλά, έτσι. Το Δαναό, ποιον είχατε πάρει. Ήκαρο Τρικάλων, Δαναό Τρικάλων, Έολο Τρικάλων. Έχει πολύ πράγμα. Το Ρετζιά δεν πήρατε από εκεί. Τελικά το φοβού του Δαναού δεν έχει διαδίκω. Λοιπόν, πάμε στου φίλου, παιδιά. Πάμε στου φίλου. Γεια σα, Γατζηλάκο. Άγιο, αλλά το είπε, δεσκύλο. Είναι. Πόσον είπε, πώ είναι. Και από ό,τι βλέπω, έχουν γίνει καπνό στα εισιτήρια Μυρακλή για το Νίκα Ισχόλ, για το Αλεξάνδριο Μέρα, όπω το ξέρουμε, βέβαια. Ναι. Θα είναι γεμάτο. Πίτα θα είναι την Κυριακή. Οπότε, για να δούμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Γεια σας. Το όνομά σας, αν θέλετε, αν έχετε, ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Νίκος. Σε ακούμε, Νικόλα. Τι όχρε, Τάσο, τι όχρε. Δεν μου λες, Ζάχο. Παρακαλώ. Τι θες, ηλεκτρονικά θα γίνει η κλήρωση. Ναι, γιατί, δεν είναι δίκιο. Τι ηλεκτρονικά, ρε Ζάχο. Γιατί? Ούτε τα ηλεκτρόνια δεν σας πάνε, αγόρι μου. Γιατί, ρε φίλε, τι είπατε. Τον Ολυμπιακό θα σας βγάλουμε από τον πρώτο γύρο. Α. Η εξηγία σας. Ναι. Πάλι καλά το που το παραδείγεις, ρε φίλε, τουλάχιστον. Πάλι καλά, είσαι ειλικρινής. Ούτε τα ηλεκτρόνια δεν σας πάνε. Δηλαδή, όχι ηλεκτρονικά. Κανονίζεται και τα ηλεκτρόνια. Έτσι, και τα ηλεκτρόνια, δηλαδή, κανονίζεται, ρε φίλε. Και τα ηλεκτρόνια δεν σας πάνε. Ηλεκτρόνια, τα ηλεκτρόνια. Ναι, ναι. Και τα ηλεκτρόνια και τα νετρόνια. Για να δούμε, ρε φίλε, και τα νετρόνια και τα νουτρόνια. Ωραία. Ρωτάνε εδώ κάτι, φιλαράκα μου. Ρωτάνε κάτι, φιλαράκα μου, άμα έπαιρνε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Όχι, φίλε, δεν έχει. Τα φιλαράκια προφανώς 12 χρόνια κοιμώνουν από το 98 μέχρι το 10. Α, τότε δεν έβγαλε ανακοίνωση όλοι. Θα βάλει όπου να είναι, την ετοιμάζει. Νετρώνει ή τα φιλαράκια. Την ετοιμάζει τώρα. Τα φιλαράκια σου το 98 ήταν γεννημένοι ή όχι. Αν ήταν, λέει, ναι, ξέρεις πόσα πρωταθλήματα έχουν δει τα φιλαράκια μου. Βράζα το 98. Το 90... Πόσα δεν είδες εσύ το 98... στα 50 του. Στα 98 ήταν γεννημένοι. Ναι. Μάλιστα. Όταν ήμουνα 17 χρονών, ναι, Ζάχο. Παρακαλώ. Σε τρεις φιέστες ήμουνα. Σε τρεις. 17 χρονών, τρεις φιέστες ήμουνα. Πάντως να έχεις πάει στο Λευκό Πύργο περισσότερες φορές από μένα, δύσκολα, φίλε. Ακόμη, ναι, θέλεις. Για να, να δούμε. Εσύ έχεις τη ΦΑΠ από την ΑΕΚ. Τους εξεφτιλίζει ο Ολυμπιακός. Ποιος ολυμπιακός σε φαπώνει η ΑΕΚ και σου φέρνει και μαστραπάδες κάθε χρόνο ΠΑΟΚ. Με φαπώνει η ΑΕΚ από πού, φίλε. Από πού με φάπωσε. Δύο φορές την κέρδισα πριν στην ΑΕΚ. Από πού με φάπωσε. Σε φαπώνει όπως θέλει. Φίλε, ενσυχήσεις λίγο, τέταρτη τερμάτισε η ΑΕΚ πέρσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το κύπελλο, με το λιβάγια. Του έριξε όλες τις γραμμές, ρε παιδιά, ο Νετρόνιος. Ρε το Νετρόνιο. Αυτός πρέπει να είναι πολύ πονεμένος από τον Γκάλι. Ο Νετρόνιος πρέπει να μας έριξε όλες τις γραμμές. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, κάτσε τελευταία. Χατζηλάκο, όσο πονεμένος είσαι σήμερα από το Σαββίδι, είναι και από τον Γκάλι, αγόρι μου. Καλά, μόνο που άλλος περισσότερα, έτσι. Για να δούμε. Είπαμε περισσότερες φορές. Κάτσε ακόμα, είναι για τον Κατορία Σαββίδι, τώρα ξεκινήσαμε. Πολύ περισσότερο. Εγώ πήρα 20 τίτλους. Σαν του Βερζιτζή, να δούμε. Απλά υγεία να έχει όλο ο κόσμο, να δούμε για αυτό. Δεν είναι σου παραπάνω από μια οκταετία, ρε φίλε. Κάθε χρόνο ο Βερζιτζή έπαιρνε τον Γκάλι και κάθε χρόνο ο Γκάλι συμπέρασε από τον Άρη. Αυτοκρατορία με ένα πρωτάθλημα πρώτη φορά είδα. Εντάξει, έχει 4 κύπελα, αλλά αυτοκρατορία με ένα πρωτάθλημα πραγματικά. Τέλος πάντων. Όχι, ο ΠΑΟΚ ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος, αλλά δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Όχι, πρωτάθλημα σε είπα, ρε. Δεν σου είπα, ρε. 11 τίτλους έχει στο βασιλιά το σπορ. Όχι, στο δεύτερο. Αυτοκρατορία Σαββίδη μου είπες και σου λέω ένα πρωτάθλημα πήρε ο Σαββίδης, δεν πήρε καμιά 10. Πάμε. Σου ξαναλέω, τελευταία πενταετία. Ωραία. Έχει τους περισσότερους τίτλους στον ελληνικό χώρο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εγώ από την. Και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Την διετία, δηλαδή, την διετία 69 με 71 είχα περισσότερους τίτλους από σένα. Τι είναι αυτό στην τελευταία πενταετία. Τι δηλαδή, χωρίζουμε όπως θέλουμε την ιστορία. Mm. Ναι, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Αν και κατάλαβα ποιος θα είναι ο φίλος. Αφήστε με τελευταίο. Δεν το καταλάβαμε καθόλου. Καθόλου. Πώς μίλησες έτσι καταρχήν, σαν το φάντασμα της πείνας. Σαν το φάντασμα της πείνας μίλησες. Να ξέρεις. Βασίλη, κατάλαβες ποιος είναι. Βασίλη, είσαι εδώ. Είναι ο τέτοιος, από το Μόναχο. Ο φίλος μας. Από το Μόναχο. Και ο δρομολόγιο και δεν μπορεί να δουλέψει. Έπιασε καβάντα σειρά για να μιλήσει. Θα μπήκανε 2-3 και θα είχε ένα θεματάκι. Λοιπόν, έχουμε άλλα 13 λεπτά, θα τον αφήσουμε 2-3 λεπτά για το φίλο μας. Άρα έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, νομίζω. Έχουμε ένα 10 λεπτά και το έχουμε δικό έχετε μας. Έχετε μάθει τι γίνεται στην Ολλανδία, έτσι. Για πες. Επειδή γίνεται χαμός από κορονοϊό, σκέφτεται 3 εβδομάδες χωρίς κόσμο να γίνουν τα μάτς. Ναι. Δημιουργούν αρκετά lockdown. Γιατί πραγματικά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτή η κολοαρρώστια, αυτή η βρωμοκατάρα μας έχει βρει, θερίζει πραγματικά. Καλά, και, δούμε, εδώ, και εδώ θερίζει, έτσι. Και εδώ, και εδώ θερίζει να πάρει σήμερα 600 κρούσματα, 60 κάτι νεκροί. Ναι, 500 νεκροί. Το περισσότερο είναι οι νεκροί, έτσι. Δηλαδή, κάθε οι μέρα... νεκροί, ρε φίλοι, είναι
70 άνθρωποι, 60, 50 είναι πολύ, πολύ το νούμερο. Όχι, όχι, είναι πάνω, είναι μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα. Ναι, αλλά ναι, βλέπουμε γιατί, και. Να φεύγουν, βλέπουμε δηλαδή, τώρα από το σενάχο είσαι... ένα 22 χρόνια παλικάράκι στη Θεσσαλονίκη. 22 χρόνια παλικάρι χωρίς τίποτα. Το Παπαγεωργείο, ναι. Το λέγανε εμβολιάσου, γιατί είχε κάτι υποκείμενο νόσημα. Και ήταν το παιδί από ό,τι είπανε στην κατηγορία που ήταν επικίνδυνος, αν αρρώστανε. Άκουγε από εδώ, από εκεί, από εδώ, αριστερά, δεξιά, μη. Ο ένας τον έλεγε κάνε το, άλλο δεν το κάνει, δεν το έκανε τελικά το παλικαράκι. Πάντως, δυστυχώς, Τάσο, αυτό που είπες για μεγάλους... τόσο νεαρός, 22 χρονών, ρε φίλοι, δεν είσαι τίποτα, δεν το συζητάμε, αλλά αυτό που είπες για μεγάλους ανθρώπους... Αλλά δεν θέλω να πάρω θέση πραγματικά, γιατί εγώ πέρσι τέτοιο καιρό, το θυμάσαι Ζάχο, ήμουνα στο τρίτο νοσοκομείο μου είχαν μεταφέρει, στον Άγιο Παύλο, από εκεί που αποφύτησα δηλαδή, μετά από 12 μέρες. Τέτοιο καιρό, τέτοιες μέρες ήταν ακριβώς. Όταν φεύγει, Τάσο, όταν φεύγει άνθρωπος, όσο και μεγάλος να είναι, εντάξει τώρα δεν μιλάμε να είσαι 95 και ας πούμε, δηλαδή και 70 να είσαι και 75 και 80. Ό,τι και να είναι ψυχή, ναι, ρε, δηλαδή γιατί να φύγει ενώ μπορεί να ζήσει, ρε φίλε. Αυτό, αυτό. Να φύγει αυτό, από ακριβώς, κάτι φίλε, άλλο. Υπάρχει, ας πούμε, γιατί να φύγει από αυτό το πράγμα, έτσι. Για ποιο λόγο. Υπάρχει λύση, υπάρχει το φάρμακο, γιατί. Τέλος πάντων. Θα σας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Βέβαια με τα ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, κάτι, κάτσε να δω τίποτα, να κάνω μια γύρα για τα αθλητικά. Μπαρτζόκας, δεν ξέρω. Τι ώρα είναι το Άρης Ηρακλής? 5 η ώρα είναι. Την Κυριακή στις 5. Ναι, την Κυριακή στις 5. Δηλαδή όταν θα ξέρει θα έχει τελειώσει. Γι' αυτό είπε. Μπορεί να το πάμε τις 5 να κάνουμε live. Τι να δω, στο Άρης Ηρακλής. Αφού 9 η ώρα έχουμε τέτοιο, ρε φίλε. Εντάξει, βράδυ. Άσο ένα άνθρωπο τώρα, κουρασμένος γύρισε από την Αθήνα ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, τόσες μέρες έλειπε ο άνθρωπος, εντάξει. Να πούμε ότι έχει παιδιά και τη Super League 2, εκεί που ο ΠΑΟΚ Β' θα παίξει κόντρα στον Πανσεραϊκό. Εντάξει, 3 η ώρα το μεσημέρι, αύριο. Δεύτερη αγωνιστική είναι, τέταρτη στην Αθήνα τι έκανε. Τι έκανε ο Ηρακλής την πρώτη? 0-0 με την Νίκη Βόλου. 0-0 με την Νίκη Βόλου νομίζω. Καρδίτσα δεν έπαιζε. Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξανά γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, η Ηρακλής Νίκη Βόλου 0-0 πρώτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα στον Ολυμπιακό 3-1. Τα άλλα, να σου πω την αλήθεια, ήταν λίγο ψιλοπερίεργα τα αποτελέσματα. Δεν είχε κάτι έτσι φυσιολογικό. Εντάξει, είναι και περίεργο και ειδικό συνδικών το πρωτάθλημα τώρα της Β' Εθνικής. Βασίλη, ξέρεις ότι ο Ίγκασον ξεκινάει δεύτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β'? Για να πάρει ρυθμό προφανώς. Για να πάρει, μπράβο, για να πάρει παιχνίδια, ναι, να επιστρέψει. Άνα μπράβο. Λοιπόν, έχω και την, και την αποστολή που θα έχει ο Παύλο Γκαρσία στη διάθεσή του. Αν θέλετε, τη διαβάζω. Διάβασε έντενα και σιγά σιγά να κάτσε εγώ να. Ωραία, είναι ο τρίτος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Ταλιχμανίδης, ο οποίος έπαιξε και στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι το προηγούμενο. Μπουργάνης, Παναγιώτου, Τσοπούρογλου, Ίγκασον, Μανολιούδης, Καλουτσικίδης, Αποστολόπουλος, Γιαξής, Σαλαμούρας, πολύ καλός αυτός ο Σαλαμούρας, τον είδα μέσα στον Ολυμπιακό, μου άρεσε. Μελετήδης, Κουλούρης, Τζίμας, Πεδίδης, Γαϊτανίδης, Χατζηστραβός, Φασίλης, Πανίδης, Κόρτης Γιάννη και ο Γρόσδης. Αυτή είναι η αποστολή που θα έχει ο Παύλο Γκαρσία για το μάτσο με τον Πασαραϊκό. Από το ΠΑΟΚ TV, παιδιά. Όσοι θέλετε να δείτε τον ΠΑΟΚ, μέσω του ΠΑΟΚ TV, από την πλατφόρμα ΠΑΟΚ TV, θα δείτε αύριο στις 3 το ματσάκι. Και φυσικά. Γαϊτανίδης πώς δεν πήρε καμιά ευκαιρία. Τι είπες, Βασίλη? Γαϊτανίδης πώς δεν πήρε καμιά ευκαιρία με την πρώτη ομάδα, να πούμε. Γαϊτανίδης είναι παιχτάρα μεγάλη. Είχε τον τραυματισμό το παιδί, ρε. Είχε ένα τραυματισμό νομίζω σοβαρό. Επειδή είναι καλό τα λεφτά. Είχε τραυματιστεί το παλικάρι. Μάλιστα. Ωραία, κάτσε να δούμε αυτός γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Έλα, μπορείς. Μίλα. Μεγάλο καρτούν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μεγάλο καρτούν, εντάξει. Χρήστο! Ρε εσύ θα μιλήσεις! Πάλι δεν μπορείς, έλα! Ένα λεπτό θέλω, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, αν δεν βγεις ένα λεπτό σε έστειλα αδιάβαστο. Έτσι. Μπορείς, ούτε πάτερ ούτε τίποτα. Βασίλης, στας Αθήνας και το Dolce Vita είχε τίποτα εκεί η Αθήνα ή ήσουν να έκανες τον ιερομόναχο? Ήταν σχεδόν 10 ώρες τρώγαμε τη μέρα εκεί πέρα. Α, τόσο πολύ, ε! Τα γυρίσματα. Γυρίσματα 10 ώρες, τώρα, εσύ. Δεν ήμασταν για πολλά τέτοια, αλλά εκεί μέσα έβλεπες ομορφιές.
Κάτι, και εντάξει. Μόνο εκεί δηλαδή δεν είχε ανάγκη να χρειαστεί να πας πουθενά άλλο. Βασίλη, εντάξει, δεν θέλουμε να μας πεις για το επεισόδιο, αλλά γενικότερα κάτι άλλο που σε έκανε εντύπωση εκεί με το Φερεντίνο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, έτσι. Εντάξει, φίλε, δεν έχει σχέση με το παιχνίδι. Δεν του ζητήσαμε να μας πει πότε, τι χρήματα κέρδισε, αν κέρδισε ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι άλλο, πώς λέμε, παραλυπόμενο ζητήσαμε. Δεν είπαμε κάτι όσον αφορά το επεισόδιο. Όλα δουλεύανε ρολόι, επαγγελματισμό στο φουλ. Ναι. Εκπληκτικά πράγματα. Φαγητό τέτοια είχε. Έμεινα κατάπληκτος με τον επαγγελματισμό εκεί πέρα. Βασίλη, εφόσον μας λες 10 ώρες, υπήρχε και φαγητό, έτσι. Διαλύματα. Ναι, υπήρχε φαγητό. Ρούχα, γιατί βλέπουμε. Αυτό το έχω να σου πω την αλήθεια. Ρούχα εκεί πέρα, γιατί βλέπουμε σε ένα επεισόδιο που φοράει διαφορετικά ρούχα. Αλλάζουν και ρούχα. Είχε αλλαξίες, βέβαια, βέβαια. Ναι, είχε και τέτοιο. Και εγώ. Εκεί θα έβαλα να μου και εγώ στις αλλαξίες. Και κάτι τελευταίο. Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω, είναι δική μου έκφραση, γιατί το βλέπω το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Θεωρώ ότι τραπεζίτης δεν υπάρχει. Δηλαδή ότι τις προσφορές τις κάνει ο Φερεντίνος. Ισχύει ή κάνω λάθος? Υπάρχει τραπεζίτης, αυτό το δείχνει και τηλεόραση που πανηγυρίζει τώρα. Άσε τώρα που το δείχνει, εντάξει, αυτό είναι fair που τον δείχνει σιγά. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή που του λέει την προσφορά. Βέβαια. Mm-hmm. Ήταν ένα δικό μου. Για να δούμε το λεπτό πέρασε το καρτούν. Καλησπέρα. Αλλά δεν είναι και τίποτα ακατόρθωτο να υποθέσεις. Παιδιά είναι έτοιμος, σηκωθείτε όλοι όρθιοι και χειροκροτήστε, έτοιμος. Λοιπόν, καταρχήν. Ήρεμα. Καταρχήν ξέρεις ότι ο Χατζηνάκος είναι ο εφιάλτης μου, να ξέρεις. Δεν τον έχω, δηλαδή ακούει εμένα και πρέπει να τρέμει να πούμε. Εσύ είσαι ο εφιάλτης του Χατζηνάκου ή ο Χατζηνάκος δικός σου, δεν το κατάλαβα. Ο Χατζηνάκος δικός μου, ρε παιδί μου. Ακούς τη φωνή του και ταράζεσαι, έτσι, πια ένα τρέμουλο. Εγώ, όχι εγώ ταράζομαι, ρε παιδί μου. Ποιος ταράζει? Λοιπόν, θα πω το εξής. Μας μπέρδεψε. Θα πω το εξής. Παρακαλώ. Θα του συνιστήσω τον κύριο Χατζηνάκο να αφήσει λίγο αυτές τις μαγκές της για τον ΠΑΟΚ. Ποια μαγιά είπε, ρε φίλε? Γιατί δεν σε παίρνει, άστο. Γιατί, τι μαγκές είπε? Τι μαγκές είπε? Κοίτα την ομάδα σου, Χατζηνάκο, κοίτα την ομάδα σου. Καλά, ρε, εσύ για τον Άρη δεν μιλάς, τι θα κοιτάξει την ομάδα του? Γιατί δεν έχει. Ό,τι γουστάρω θα κοιτάξεις, θα ρωτήσω κιόλας. Ό,τι γουστάρω θα κοιτάξω. Ό,τι γουστάρω, επειδή έχει μικρόφωνο στο χέρι, πρόσεξε πως. Δεν έχει μικρόφωνο. Ό,τι γουστάρω θα κοιτάξω. Άσε αυτά τα γερμανικά, τα μάγκες. Τις βλαχογερμανικές. Πρόσεξε τις βλαχογερμανικές μαγκές, όχι σε μένα. Αυτά τα κάνεις να κάνεις τους Γερμανούς εκεί πέρα που έχεις. Άσε την τρέλα σου σε μένα. Άιντε τώρα. Και οι δύο, το κόβουμε. Άιντε τώρα. Τι σε είπε, ρε. Σε πω και εγώ γερμανό. Τι σε είπε, δηλαδή. Τι σε είπε. Δεν σε είπε τίποτα. Τι έπαθες να πούμε. Μπήκε επιθετικά κατευθείαν, χωρίς καν να κάναμε κουβέντα. Μπήκε επιθετικά. Είπε, τι σε είπε, ό,τι και να είπε μαγιά, πού την είδε τη μαγιά? Για να ηρεμήσουμε λίγο. Τάσο, έλα να κάνουμε επίλογο σιγά σιγά. Για λέγε. Μπούλινγκ στον Παοξή βλέπω εγώ. Μπούλινγκ. Ναι, τον καημένο. Ναι, αυτός ειδικά παίρνει και από μπούλινγκ. Καθόλου δεν παίρνει. Δεν καταλαβαίνει. Να δω πώς θα μας αντέξεις, Τάσο. Ταυτόχρονα την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Ταυτόχρονα να έχεις δίπλα Ασλαμά. Να έχεις δίπλα Ντρούλινγκ, να έχεις Χατζηνάκο, να έχεις Μακουκούλα, να έχεις και Μπουγάτσα. Θα σε παραδοχτώ, αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Βλέπω όπως ήταν ο Μπέος με τους φίλους. Χατζηνάκο, θα σου πω ένα. 5 χρόνια ήμουν με 3 Αριανούς στο πάνελ και με κουδέα. Καλά σου λέει, εδώ έχει έτοιμη. Καλά, το Αριανούς, εντάξει, άστο. Το ένα βγάλω. Δεν το είπα σωστά. Ήμουν με 2,5 Αριανούς στο πάνελ με μισό αεξί και με ένα κουδέα. Μισό έξι, εντάξει. Κάπως τόσο σε τώρα. Μπορώ να το δεχτώ. Επίσης, προσφάτως, στο My Times, στο ΑΕΚ Άρης, είχα το πίσω μου κανένα 60 Αριανούς. Μόνο Αριανούς. Όχι, και ναι, δύο εξή. Όχι, δύο. Ένας αεξής ήταν. Ο άλλος από πίσω. Είχα και δύο αεξής που φόραζε και τσίριζαν. Και μου είχα μαζεμένο, να ξέρεις. Εντάξει, είχε και κάτι πολύ καλά παιδιά εκτσάκια, αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι, ενώ δεν τους έπαιρνε εκεί, γιατί ήμασταν και εμείς εξαφιλωμένοι μας τα πίσω. Εδώ τώρα θα το πω, δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είμαι και άδικος, έτσι. Σκέφτεσαι το ανάποδο και καλώς έτσι, τα παιδιά πανηγύριζαν και τα γκολτσάκια και καλώς έτσι, και καλώς δεν έγινε και τίποτα. Σκέφτεσαι το ανάλογο. Εμάς εκεί που είμαστε στο My Time, το Χαριλάου πόσο να είναι από εκεί, Τάσο? Είναι 2 χιλιόμετρα, 2,5. Πόσο να είναι από εκεί? Είναι σίγουρα. Τόσο. Βέβαια. 3 πάντως δεν είναι με τίποτα.
Λοιπόν, σκέφτεσαι να ήμασταν σε μια καφετέρια 3 χιλιόμετρα από την, νέα, από την Αγία Σοφιά τώρα. Να έβαζε ο Άρης γκολ και να πεταγόμουν εγώ, ας πούμε, και να τον πανηγύριζα. Εντάξει, γίνονται αυτά. Μην νομίζεις, εγώ και στην Αθήνα που έχω δει μάτσο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχουν πανηγυρίσει, δεν μας κάνανε, δεν μας είπατε. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Όχι, το είπα γιατί κοντά στο γήπεδο, ρε παιδί. Εντάξει, άμα είσαι κάπου... Εντάξει, πρέπει να πεις, δηλαδή, κανένα πολύ φανατικό, πολύ κολλημένο και να... Οκ, εντάξει. Στην Αθήνα είναι πιο δύσκολο να κάνουν τα παιδιά στα οπαδικά. Έκανε ο στην εσωμαγαζή του Μαρμίτα στην Ανατολική Στράκη, κάτω από την Τούμπα τώρα. 100 μέτρα. Από το μέρος του Βαρκή ήταν το μαγαζί με την Τούμπα. 100 μέτρα ήταν, εντάξει. Τι ήταν. 100 μέτρα. Φίλε, το κλείσαμε και το χάσαμε και το κοιτάζουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από αυτό που έζησα εγώ εκεί πέρα. Για πες, Βασίλη, ότι... Να πάρει ποτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε αυτό το έργο. Κατάρα ήταν αυτό το πράγμα το μαγαζί. Δεν υπήρχε. Καταραμένο. Ο Καράσος Άγος την πρώτη χρονιά που κάναμε κουβί που πήραμε τάμπλ. Έλα, Βασίλη, κάνε επίλογο. Να φας το σβέρκο σου. Ραντεβού, παιδιά, 9 η ώρα την Κυριακή, έτσι, όλοι παλιοπαρέα. Έτσι. Στο My Time. Θα τα πούμε, θα σχολιάσουμε την εθνική πες, σε 9 η ώρα. Πες και διεύθυνση. Και νομίζω πιο πολύ θα έχει ενδιαφέρον φυσικά τα υπόλοιπα θέματα παρά τόσο το σχολιασμό της εθνικής. Θα έχουμε πολλά να καλά. Πούμε. Ποια εθνική, τώρα σιγά μην βλέπουμε και την εθνική. Έλα. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη. Ξεκουράσου. Να είστε καλά, παιδιά. Ξεκουράσου και θα τα πούμε την Κυριακή. Να είσαι καλά. Έλα, Τάσο. Έλα, Ζάχο. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλους καλούς μας φίλους ακροατές που ήταν συντελεσμένοι και σήμερα με τεράστια συμμετοχή. Σπάσανε τα τηλέφωνα, το τηλεφωνικό κέντρο πήρε φωτιά. Εντάξει, θα έχει και ένταση. Θα τα πούμε πρώτα εδώ στη Δευτέρα Γερή να είμαστε. Πάντως, εντάξει, εμείς ραντεβού επόμενο ιντερνετικά μέσω YouTube. Μαρμίτα Sports, 9 ώρα το βράδυ, στο My Time, εκεί στη Σοφούλη κοντά. Μπορείτε να έρθετε και από κοντά να πιούμε καραποτάκι να τα πούμε. Έτσι, θα έχουμε τρελή παρέα, η παλιά καλή Μαρμίτα, που ήταν όλα τα παιδιά, ο Μακουκούνα, ο Γιώργαρος, ο Νίκος ο Μπουγάτσας, Τάσος Τρέγιας φυσικά και ο συμπαραγωγός μου εδώ, ο Ζάχος Ντρούλιν και ο Χατζηνάκος θα είναι. Και μάλλον στη γαλαρία πίσω στα πίτσα θα έχουμε και τον Μάριο. Χρειάζεται και ο Μάριο. Λοιπόν, λογικά. Οπότε δεν χάνεται, παιδιά, η Κυριακάτικη Μαρμίτα. Αναμένεται να γίνει πάταγος. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο τελειώσουμε. Δεν το ρώτησα τώρα αν οι σερβερ το αντέχουν. Δεν ξέρω αν έχουν. Αν οι σερβερ το αντέχουν. Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα, θα κάνουμε καλή παρέα με τις ατάκες μας, με τις αντιπαραθέσεις μας. Και φυσικά με τη συμμετοχή του κόσμου, με τα μηνύματα, τα έξυπνα που έρχονται εκεί. Και κάνουμε το καλαμπόρι μας, τα γέλια μας. Εντάξει, καμιά φορά συγχυζόμαστε και λίγο, αλλά βάζουμε και στροφές. Αλλά έτσι είναι, φίλε. Αυτό θα έλεγα. Αυτή τη βδομάδα που δεν έχει πρωτάθλημα είχαμε αρκετή ένταση. Εντάξει, θα υπάρχει και η ένταση, έτσι δεν το συζητάμε. Ζάχο, δεν γίνεται να μας εκκλησία. Δεν θα το κάνουμε. Είναι μια εκπομπή που είσαι αδιανός, είμαι παοξής. Εντάξει, μπορεί να είμαστε φίλοι γνωστοί, ξέρω εγώ, στην παραγωγή, αλλά κάπου θα μπορεί να έχουμε και την αντιπαράθεση. Δεν κάνουμε και defense, έτσι, αλλά NBA. Λοιπόν, πώς θα γίνει, είπαμε, εντάξει, οκ. Να σε ευχαριστήσω, Τάσο. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Εμείς θα τα πούμε, Ζαχουά. Εσείς θα τα πείτε, εγώ και αύριο. Γιατί αύριο, καλά που με έδωσε να είσαι στο Τάσος ο Τρέγιας, 6 με 9, εδώ, για να σχολιάσουμε την όποια επικαιρότητα, να ακούσουμε και λίγο καλή μουσική, να τα πούμε και με τους εδώ παραγωγούς και δημοσιογράφους, να βγάλουμε κάποιους φίλους για ρεπορτάζ, κάποιους άλλους για να ακούσουμε την άποψή τους. 6 με 9 αύριο, πρώτα Θεός, εδώ θα είμαι και φυσικά κάποια στιγμή θα ακούσουμε και τον Τάσο, γι' αυτό και ήταν και το τελευταίο του σχόλιο. Λοιπόν, για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα και να κλείσουμε την εκπομπή για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτά και από μένα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο στις 6 ώρα ξανά μαζί. Ακολουθεί ο Αντώνης Κούλαλης με την παρέα του με την εκπομπή Βαρεμένη. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.